λοιπόν ως θέμα μου έθεσα αυτό, μια πρώτη αποστήμηση της πολύ διαφημιζομένης εντός εισαγωγικών Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας 19 έως 26 έκτου του 16 στην Κρήτη. Καταρχήν πρέπει να πω ότι δυστυχώς δικαιωθήκαμε στις προβλέψεις και στην κριτική μας για την παραπάνω σύνοδο. Γνωρίζετε λίγο ή πολύ ότι έγραψα κάποια κείμενα, δεν μας παίρνει ο χρόνος για να κάνουμε αναφορά σε αυτά, όταν χρειαστεί μπορεί, άλλωστε πολλοί που τα διάβασαν δεν χρειάζεται να τα ξανακούσουν και θα θέλω να ακούσετε κάτι καινούργιο. Με τα κείμενα αυτά είναι δύο επιστολές δογματικού περιεχομένου ουσιαστικά προς τους προκατημένους και τους επισκόπους όλης της Εκκλησίας. Είναι ένα κείμενο απομαγνητοφωνημένο, τριών ωρών, το οποίο το έχετε υπόψη σας, κυκλοφόρησε δωρεάν σε κάποιους τουλάχιστον, και στη συνέχεια νομίζω η κορύφωση ήταν η ομιλία που έγινε στην ημερίδα του Πειραιό, που οργανώθηκε από τον Μητροπολίτη Πειραιός. Εκεί υπήρχε ακόμη μία ακολούθηση, νομίζω, τελικά, μία κριτική που άσκησα στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος σημειωτέων είναι ομότεχνος, καθηγητής δηλαδή της Ρωμανικής, και παράλληλα αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στα θέματα αυτά με τους ετεροδόξους. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες. Αυτά είναι, υποτίθεται, δημοσιοποιημένα και γνωστά. Αυτά υπενήσουμε τώρα, όταν λέω δικαιωθήκαμε στην κριτική αυτή που κάνουμε. Είχαμε γράψει τότε και υποστηρίξαμε δημοσίως με θεολογικά επιχειρήματα ότι η Εν Λόγω Σύνοδος δεν είναι κατά κυριολεξία ούτε Αγία ούτε Μεγάλη. Για όσους δεν τα διάβασαν, επιγραμματικά θα πω, δεν είναι Αγία επειδή κατά το περιεχόμενο των κειμένων της δεν ακολουθεί τους πατέρες. Δεν είναι δηλαδή επόμενη της Αγίας Πατράς. Δεν είναι σύμφωνα αυτά με την διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας η οποία αποτυπώνεται στις αποφάσεις των Εκκλησιών Συνόδων και στην Συμφωνία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Δεν είναι όμως υποστηρίξαμε και μεγάλη, αλλά μάλλον μικρή, διότι δεν θα αντιπροσωπεύονταν η συντριπτική πλειοψηφία των επισκόπων. Για πρώτη φορά και χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα υπήρξε και θα μείνει στην ιστορία κατά την επικέστερη επιστημονική και θεολογική διατύπωσή μας ως η ιδιόρυθμη σύνοδος της Κρήτης. Το ιδιόρυθμη, να πάει το μυαλό σας στην προηγουμένη περίπτωση, το κοινοβιακό σύστημα και το ιδιόρυθμο. Το ιδιόρυθμο δεν εκφράζεται με το συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το κοινοβιακό πνεύμα. Ένα. Καλύτερα όμως και ακριβέστερα, θα έλεγα πως πρόκειται για ένα συνέδριο ορισμένων αυτοκεφάλων εκκλησιών. Ένα συνέδριο που έχει μεταπατερικό χαρακτήρα σε κάποια επιμέρους κείμενα. Όμως, ένα συνέδριο αυτοκεφάλων εκκλησιών δεν παράγει δεσμευτικές αποφάσεις. Προσέξτε, αυτό είναι μοναδικότητα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
Για να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρανοήσεις, θα σημειώσουμε εκ προημίου ότι πέραν των τεσσάρων πατριαρχείων που απουσίαζαν από την Σύνοδο, είναι το Πατριαρχείο της Ορσίας, της Γεωργίας, της Βουλγαρίας και της Αντιοχίας. Αν θέλετε να σας πω και αριθμητικά, δεν μετράει αυτό όμως πνευματικά και φυσιολογικά, λέει όμως κάτι για κάποιους που σκέφτονται κοσμικά, σε αυτούς αποκτήνουμε, ότι αυτοί που δεν ήρθαν αντιπροσωπεύουν ένα ποιμνίο 170 εκατομμυρίων έναντι των 130 που εκπροσωπούνται από τις υπόλοιπες 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες οι οποίες ήσαν παρούσες. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτό δεν έχει να κάνει με την αλήθεια της εκκλησίας. Την αλήθεια της εκκλησίας μπορεί να την εκφράσει και ένας μόνο, είτε κληρικός είτε λαϊκός. Και όλοι οι άλλοι να βρίσκονται στην απάτη και στο ψεύδος και αυτός ο ένας έχει την πλειοψηφία. Επειδή η αλήθεια στην Εκκλησία είναι πλειοψηφική και είναι πλειοψηφική από μόνη της, γιατί δεν είναι ιδέα. Είναι υποστατική η αλήθεια, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος για τον εαυτό του είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν λοιπόν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση ένας Χριστός, μπορεί να έρθει σε αντίθεση με όλον τον αριθμό των εκατομμυρίων, αν θέλει και τις εκατομμυρίων που μπορεί κάποτε να είναι η Ορθόδοξη, και αυτός να έχει την αλήθεια, η οποία φυσικά και θα φανεί. Είναι θέμα χρόνου, επειδή ο Χριστός μας υποσχέθηκε, όπως τα ακούσαμε στην ανάρτησή του, τα ακούσαμε ήδη πολύ νωρίτερα πάλι, ότι θα είναι μαζί μας έως της συντελείας του αιώνος, και ότι θα αποστείλει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πνεύμα της αληθείας, δηλαδή δικό του, και το οποίο θα οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, με τα αφορή του δηλαδή ίσως, και τα μέλλοντα αναγγελίου τιμή. Και επανέρχομαι στο κείμενο με αναφορά στο έκτο κείμενο, το οποίο έχει αυτόν τον κατεξοχήν εκκλησιολογικό, δηλαδή δογματικό χαρακτήρα. Και εγώ ήθελα να πω ότι δεν το υπέγραψαν από πληροφορίες που βγήκαν προσωπικώς με επικοινωνία με συνοδικούς επισκόπους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από αλλού. Δεν το υπέγραψε αυτό το δογματικό κείμενο, επαναλαμβάνω, ένας επίσκοπος από την Ελλαδική Εκκλησία και κατά έγκυρες, κατά τον πρόκεινο πληροφορίες μας, ένας εκ της Σερβικής Εκκλησίας, αν πρέπει να σας λέω και τα ονόματα, έχουμε ευλογία να το διαρρεύσουμε μέχρι να ξεκινήσουμε την παραγωγή. Από τι, πώς. Πιο δυνατά. Επειδή είναι πάρα πολύ βαριά αυτά τα πράγματα και εγώ σε αυτά λίγο αγριεύω, αν ανεβάσω και τη φωνή μου φοβάμαι ίσως σας φορτίσω, γι' αυτό δεν φωνάζω. Αλλά θέλω να με ακούτε. Από την Ελλαδική Εκκλησία είναι ο επίσκοπος Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Από την Σερβική Εκκλησία είναι ο Ειρηναίος Μπουλουροβίτς, ο Μητροπολίτης. Είναι μια έκπληξη για όσους ξέρουν την ιστορία κάποιων προσώπων, αλλά υπάρχουν και οι ερμηνείες, δεν είναι του παρόντος. Εμείς βλέπουμε το διατάφτα, το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν και το γιατί έγινε. Η στροφή είναι 6 επίσκοποι της Εκκλησίας της Κύπρου περί των Αθανάσιων Λεμεσού. Τους αναφέρω και αυτούς όσο θέλετε, να ακούτε τα ονόματα. Ο Λεμεσού Αθανάσιος,
ανάμεικτα, δεν θα του πω τα πρεσβεία και το σύνδεσμο, έτσι με συγχαρέσει και με το τώρα, γιατί το λέμε το θυμηθώ. Βλέπω στα πρόσωπα ορισμένων Κυπρίων μεγάλη φορία. Ναι, γιατί η μικρή Κύπρος, η οποία δεν έχει και τις 24, είναι όλοι οι επίσκοποι. Όλοι οι επίσκοποι. Αυτή είναι η κανονική εδώ στα μέρα. Εμείς ήμασταν το 1 τρίτο όταν προσωπευόμενοι στη Σύνοδο και από τόσων εκατομμυρίων έναν της Κύπρου είχαμε μόνο ένα, ο οποίος το τι υπέστη δεν είναι του παράγοντος. Και εμένα μου θύμισε την έκφραση που του είπα του Αποστόλου Παύλου ότι εθυριομάχησα εν Εφέσου, είπε ο Απόστολος. Σχόλια δεν θα κάνω άλλο, μόνο είπε. Λοιπόν, ήταν ο Μόρφου, νεοφύτος, ο Κωνσταντίας Βασίλειος, έκπληξη και αυτό, έφυγε μία. Ήταν ο Νεαπόλεος Πορφύριος, πρώτα καθηγητά και εγώ είμαι κυρίως, ήταν υπήρξη φοιτητής μου και καλός φοιτητής και εξαίρετο φοιτητής. Ο Αμαθούντος ο Νικόλαος, ο Λίδρας και ο Κεφάλιος, συμπάθησε, και είχαμε και έναν από την Πολωνία, αλλά δεν έμαθα ακόμα το όνομα που ξέρετε. Υπάρχει μια δυσκολία μεταξύ των αυτά, γιατί δεν κυκλοφορούν επισήμως. Το επισήμως, πάρα από τον Ιερό, κυκλοφορεί ότι υπεγράφει το κείμενο. Δεν λέγεται υπό ποιον δεν υπεγράφει. Βεβαίως είναι σωστό ότι υπεγράφει το κείμενο, διότι με βάση τον κανονισμό ψηφίζεται μόνο από τους ηγέτες, δηλαδή μόνο από τους προκαθημένους. Παράδειγμα, μηχανικό κλπ. Θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά ενώ δεν ψηφίζουν, όλους τους περιέργους υπογράφουν ή δεν υπογράφουν αυτοί που διαφωνούν οι επισκόποι. Ναι, γι' αυτό χρησιμοποίησα την έκφραση ιδιότυπη, μοναδική στην ιστορία της Εκκλησίας, αυτού του είδους η διοργάνωση. Γι' αυτό μιλάω και για συνέδριο, το οποίο δεν είναι θεσμικό αυτό. Δηλαδή, ένας που το ακούει δεν μπορεί να το εντάξει κάπου, αλλά δίνω εκείνα τα στοιχεία που δεν κολλάνε στη λέξη σύνοδος. Η θεσμική σύνοδος δεν μπορεί να θεωρηθεί. Και προσπάθησα πολύ να βρω κάτι αντίστοιχο. Είπα κάπου την πρώτη φορά που μου βγήκε ιδιόρυθμη σύνοδος, το ιδιόρυθμο σκεπτικοποιεί κατά πολύ το σύνοδος, αλλά παρέμεινε η λέξη σύνοδος. Δίνω σημασία στις λέξεις που θα πούμε του κειμένου, έχω σημασία και είπα ότι για να είμαι συνεπής θεολογικά και συνοδικά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ότι είναι σύνοδος. Και θα τα εξηγήσω. Έτσι λοιπόν μιλώ για, αν θέλετε, ιδιότυπη σύνοδο, παύλα, συνέδρια. Κατάλαβα τι θέλετε. Αναμένονται λοιπόν, ενδεχομένως, έχουμε λόγους για αυτό που σας λέω, να μάθουμε και κάποιους και για κάποιους άλλους που δεν πέρασαν. Τώρα δεν θέλω να σας πω τα παραδεικόμενα, πώς δηλαδή έγινε με αυτή η ψηφοφορία, γιατί και αυτό δείχνει ένα είδος. Συνολικό ή μη συνολικό. Απλώς επειδή είμαι πολύ παράπονο, το είπαν αυτοί που το είπαν οι επίσκοποι σήμερα, αρκεί μόνο να σας πω τι δεν έγινε. Το τι έγινε καλύτερα να μην το πω. Το τι δεν έγινε είναι ότι δεν έγινε ευρισκόμενη εν συνόδο, εν συνεδρίο. Κάθαν σέπτα, τελείωσαν, δεν έμεινε, εντάξει, και βγήκε αυτό που βγήκε και μετά μάζευαν υπογραφές. Είναι κάτι το οποίο, τι να πω τώρα, δεν τιμά ούτε τους ιεράτους, τη σοβαρότητα της αποφάσεως, που υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, χωρίς ένα σοβαρό κείμενο να το παίρνεις
έτσι που το πήρα, δεν το λέω, ας το πούμε αυτοί για να πούνε ότι εγώ κάπως θα τους εξέτασα. Και τότε θα το ακούσουν. Τι κάναμε, θα είναι καλή για να το πούμε. Να ακούω κάτι να ακούσουν. Λυπόμαστε γιατί αυτά έγιναν από εξόδους, από αρχιερείς. Έτσι, οι οποίοι εκφράζουν τις προσπάθειες της Εκκλησίας. Έτσι, γι' αυτό το λέμε με πόνο, αλλά το λέμε και για το αυτούς. Γιατί αυτά δεν γίνονται κάπου ιδιωτικώς, κάπου στο περιθώριο, είναι δημόσιες πράξεις. Και για τις δημόσιες πράξεις μπορεί να ελέγχεται και δημοσίως. Αυτός ο οποίος έχει ένα δημόσιο αξίωμα, έτσι δεν είναι, νομίζω. Άλλωστε, τις επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και σε άλλα κείμενα που αναφέρονται στο ανθρώπινο πρόσωπο και στους μεικτούς γάμους. Όσοι παρακολουθούν διαδίκτυο, και θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο στα εκκλησιαστικά πράγματα, μάλλον διαδίκτυο να παρακολουθεί κανείς, γιατί στις ειδήσεις τα πράγματα ή δεν λέγονται ή όταν λέγονται έχουν περάσει από τόσα φίλτρα και πρέπει κανείς πολύ να ψάξει για να καταλάβει ακριβώς, επειδή υπάρχουν κάποιες προβλημότητες, τώρα δεν σας κάνω να πώς εκδίδονται οι ειδήσεις. Το ενδιαφέρον μας, θα το πω γιατί και εγώ με καθυστέρηση εισήλθα στη μέθοδο αυτή της τεχνολογίας, θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε κάπως και να θελήσουμε να μαθαίνουμε από εκεί που είναι αυθεντικότερα τα πράγματα. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει τους συμβίνους, το έχει κάνει σωρό, αλλά για όλους τους ανθρώπους, τις εκκλησίες κλπ. Είναι ένας τρόπος μιας πολυμερούς, αλλά και υπεύθυνης, εξαρτάται από την ποιότητα του ιστολογίου. Εγώ είμαι ευγνώμων και θα το πω δημοσίως, όχι όμως και ομονάς, ευχώς, για όσους από εσάς μου στέλνετε και λένε, επειδή δεν έχω χρόνο να μπαίνω τα ιστολόγια, μου στέλνουν ακριβώς το θέμα που με απασχολεί εκκλησιαστικώς και μόνο αυτό. Είναι σημαντικό ότι έχουμε ευτυχώς και καλά ιστολόγια που ερευνούν εμείς. Και τα λέω καλά αυτά τα ιστολόγια, γενικώς ομιλώ, γιατί υπάρχουν χαρτίρια. Γιατί δεν σου μεταδίδουν μια είδηση. Αυτό υπήρξε, πιάσαμε από εκεί κάπου και το κομμάτι. Αλλά επειδή οι ίδιοι, μάλιστα κάποιοι εξ αυτών είναι και εδώ, με παρακολούθησαν τη σειρά ετών και επιμένω στην επιστημονικότητα και στα κριτήρια και στις προϋποθέσεις προκειμένου να ελέγξουμε κάτι που ακούμε αν είναι σωστό ή όχι, και αυτά τα κριτήρια μας βοηθούν στην πραγματική μας ζωή, γι' αυτό λέω ότι είναι προς τιμήν αυτών οι οποίοι το κάνουν ως διακονία, ως θέλω εκκλησιαστικό, γιατί πολλοί κουράζονται, το αντιλαμβάνω από το πόσο ξεκουράζομαι εγώ όταν παίρνω έτοιμες από αυτούς μεταβιβάσεις πολλές φορές πληροφοριών. Καταρχήν λοιπόν με κάθε συντομία θα ήθελα να τεκμηριώσω επιστημονικώς τον χαρακτηρισμό της εν λόγω συνόλου ως ιδιόρυθμης. Πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία των συνόδων της Ορθοδοξίας ψήφισαν μόνο οι παρόντες προκαθήμενοι των τοπικών Ορθοδόξων εκκλησιών. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μόνο 10 άνθρωποι. Αυτό το 10 εκκλησίες ήταν, οι 4 ήταν ακούσες, 10 άνθρωποι ψήφισαν. Δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της ψήφισης. Τούτο όμως δεν είναι απλώς παγκόσμια ορθόδοξη πρωτοτυπία, που το βάζουμε σε εισαγωγικά που δεν είναι σήμερα, αλλά σοβαρότατη κανονική παρατυπία. Όταν λέμε κανονική εννοούμε με βάση τους αρχαίους και τους κανόνες. Δεν έχει δηλαδή η σύνοδος αυτή, ας μην πούμε εντός εισαγωγικών των συνήθων, κανονικότητα
επειδή κατά την κανονική αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας στις συνόδους ψηφίζουν όλοι οι αρχιερείς. Είναι απαράβατος αυτός ο κανόνας και ίσχυσε μέχρι την εποχή αυτή που είμαστε εμείς εδώ τώρα. Δεύτερον, η σύνοδος αυτή στερείται και συνοδικότητας. Σύνοδος που στερείται συνοδικότητα. Προσέξτε πώς τεκμηριώνουμε αυτά που λέμε. Δεν λέμε κουφιανότητα. Και όποιος δεν το καταλάβει μπορεί να ρωτήσει και να το εξηγήσουμε. Γιατί όχι μόνο στερείται λοιπόν συνοδικότητας, όχι μόνο γιατί αυθαίρετα αποκλείστηκε η συντριπτική πλειοψηφία των εξόχων, αλλά κυρίως γιατί δεν επιτράπηκε να ψηφίσουν οι παρόντες επίσκοποι. Δηλαδή πήγαν από την Ελλάδα παράδειγμα 24 συν 1 τον προκαθήμενο, 25 ψήφισαν. 24 Δευτέρας, Τρίτης, Τρίτης, διαλογής, κατηγορίες είναι δηλαδή. Φρικτό όταν το σκεφτεί κανείς θεολογικά. Δηλαδή, μόνο πάθηκαν να το κατανοήσει κανείς. Τούτο καταργεί στην πράξη την αγιοπνευματική ισότητα των επισκόπων και παραπέμπει, κατά τη γνώμη μου, ευθέως στον παπισμό. Τώρα θα μου πείτε, αφού δεν ψηφίζουν ως υπόγραφοι, είναι ένα άλλο παράδοξο της ιδιοτυπίας των συνόδων αυτών. Ευτυχώς όμως από μία άποψη, ίσως είναι λίγο πρόχειρο αυτό που λέω, που χρειάζεται και να υπογράψουν, γιατί έτσι φάνηκε ποιοι δεν υπέρεψαν. Διαφορετικά, θα τρώγαμε αμαστό αυτό που μας σερβίρουν στο διαδίκτυο. Ψηφίστηκαν τα έξι κοινά. Και λέει κανείς, καλά, πάνε ψηφί. Πώς, δεν λέει, ψηφίστηκαν. Ψηφίστηκαν, ναι, ψηφίστηκαν, θα σου πω εγώ. Με την επιστημονική ορολογία που καθιέρωσε αυτή η σύνοδος, ψηφίστηκαν. Γιατί, και οι 10 προκαθήμενοι τα ψήφισαν. Ψηφίστηκε δηλαδή. Εξέφρασε, σαν να λέγαμε, αν μου επιτρέπετε πολιτικά, συμφώνησαν οι αρχηγοί των κομμάτων, εισήγαγαν και το θέμα, γιατί έτσι έγινε στο Σαββίζι, ούτε λίγο πολύ, με λίγη διέκριση προς τους αντιπροσώπους, δηλαδή δεν ήταν ένας, αλλά ήταν τρεις, με άλλο πίσω είναι ο χρόνο. Είναι 350 στην περιουσία. Αυτοί οι τρεις λοιπόν αποφάσισαν την θεματολογία τη συνόδου, την τελική δηλαδή την ψήφια, και κατά τον κανονισμό που αυτοί ψήφισαν, θα έπρεπε να ψηφίσουν μόνο οι ηγέτες. Δηλαδή, βάζω το αυτό στην Ελληνική Βουλή, να φέρουν με νομοσχέδια συμπεριφωνημένα οι αρχηγοί των κομμάτων, φυσικά αν τα φέρουν θα ψηφίσουν. Θα ψηφούν νωρίτερα τα ψήφια, έγραψαν, τους είπαν, τα υπογράψατε όμως για να τους εκβιάσουν. Δεν τα υπέγραψαν. Τώρα πώς έγινε τα υπέγραψαν, ας το αφήσουν. Φανταστείτε όμως το σύστημα, ακόμη και κοσμικά, που η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, αλλά παρόλα αυτά, επειδή πολλοί σκέφτονται πολιτικά και κοσμικά και κοινωνικά, εγώ σας βάζω και αυτόν τον λογισμό. Πώς δηλαδή θα φαινόταν στον ελληνικό λαό ότι οι βουλευτές τους οποίους έβγαλαν και αφορούν ψηφοφόρους δεν λήφθηκαν υπόψη. Ήταν διακοσμητικά στοιχεία. Βέβαια, πολλοί να υπέγραψαν ή να μην υπέγραψαν. Αλλά θα σας έλεγα εγώ και όλοι οι άλλοι, αν δεν υπέγραφαν, μετά στον κανονισμό έχει ψηφιστεί. Με ποια λογική θα μου πείτε, τώρα κοσμική λογική. Αλλά το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και εδώ με την διαφοροποίηση ότι
με βάση τον κανονισμό θα έπρεπε ο προκατήμενος εκ προημίου να έχει την πλειοψηφία. Αυτό όμως το πράγμα είναι με όρους κοσμικούς. Δηλαδή η αλήθεια βρίσκεται στην πλειοψηφία, ακόμα και θεωρητικά το βλέπουμε σήμερα ότι δεν είναι έτσι. Πόσο μάλλον θεωρολογικά και εκκλησιαστικά όπως σας το είπε προηγουμένως. Δηλαδή ο ένας επίσκοπος που δεν υπέγραψε το κείμενο, μπορεί κάλλιστα, δεν είναι δικά το πλέον, που ευνοήσει και στην προηγούμενη περίπτωση, να είναι αυτός που είναι σωστός, δηλαδή να εκφράζει την αλήθεια, και οι άλλοι που δεν υπέγραψαν το κείμενο να θεωρηθεί ότι δεν βρίσκονται στην αλήθεια. Ποιος θα μας την πείραξε την αλήθεια, έτσι. Κρατήστε το αυτό το ερώτημα, γι' αυτό και προσέξτε το, εμείς στην Εκκλησία είμαστε λογικά πρόβλημα. Δεν είμαστε άλογα να μας κυβερνούν κάποιοι ως κατώτερους λογικός και τελικά. Είμαστε λογικοί. Λογικά όταν με ευθύνη, προσέξτε, όχι το λέω από πλευρά σας ο Πρέσβυρος, το λέω με την ισότητα της κρίσεως του Θεού, ενώπιον του Θεού, και ο Επίσκοπος και ο Πατριάρχης του απλός πιστός έχουν ακεραία την ίδια ευθύνη επί τη βάση αυτού του κατοικώνα, αυτού του αυτεξουσίου, τι έπραξα. Όχι τι είδα τους πολλούς που το έκαναν, το έκανα και εγώ, υπέγραψα, ή πού να ξέρω εγώ. Μέσα στην Εκκλησία πολύ περισσότερο ισχύει από αυτό που ισχύει στην πολιτεία που λέει κάποιο άρθρο εκεί πέρα στους μέρους, ότι άγνοια νόμου δεν μπορεί. Μπορεί να έχει κάποια ελαφρυντικά, αλλά άπαξ την έκανε στην παράβαση, όντας ενήλικος ή άπαξ. Και κρίνεται με βάση τον κείμενο νόμο. Τρίτον, και σπουδαιότερο, δεν έχει ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Η λεγόμενη αυτοσυνειδησία, όπως που είπαμε. Και τούτο γιατί όπως θα δούμε από το κείμενο που ψηφίστηκε, έμεσα, λύσαφος, αναγνωρίζει τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των ετεροδόξων. Μάλλον για πιο απλά, θεωρεί τους ετεροδόξους, παύλα, δηλαδή αιρετικούς, τους θεωρεί και αυτούς εκκλησία. Δηλαδή, να μην το κάνουμε στην εκκλησία πιο λιανό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και ο αιρετικός έχει εκκλησία και εμείς έχουμε εκκλησία. Θα το πω όμως γιατί έχω αντιληφθεί το τελευταίο χρόνο του Χριστουγεννιού πιάνει και στους νέους. Έτσι τους αφήνει λίγο αδιάφορους. Έπρεπες, πάτε το μέσα στο ζευγάρι όπου είναι αδιαπραγμάτευτη η συζυγική πίστη. Και να πει κανείς, απ' εδώ η γυναίκα μου και απ' εδώ η γυναίκα σου. Απ' εδώ ο άντρας μου και απ' εδώ οι άντρες μου. Με τους οποίους μπορεί να έχω και εξώγαμα και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά μέσα σε μια κοινωνία που είναι αριστική και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά πρέπει να νομιμοποιηθούν. Και εγώ δεν έχω καμία δυσκολία να νομιμοποιηθούν όταν αυτά που είναι παρά την φύση θεωρούνται διαφορετικά. Ως διαφορετικά σήμερα. Αυτό δείχνει είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός της συνειδήσεως της δογματικής που έχουμε και την μεταφράζω αυτήν στην πολιτική διάσταση. Όταν δηλαδή εκλέγονται, δεν τους εκλέγουν δεν διορίζουν, κάποιοι άθλητες στην πολιτεία μας, με την ψήφο μας, επειδή ενδεχομένως μας έχουν προσχεθεί άνθρωπο ως κοσμική που είμαστε, φτάνουμε να έχουμε τα επίχειρα της ποιότητάς μας. Και αυτό όχι για εκφοβισμό, το λέω για να μας καλλιεργηθεί λίγο η ευθύνη αυτής της αυτοσυνειδησίας. Τι είμαστε δηλαδή. Δεν συμβαίνουν αυτά έτσι τυχαία. Τέτοιοι που είμαστε, τέτοιους συνδέχτες μου δούμε αυτός. Πολιτικούς δε και θρησκευτικούς. Θα πει κανείς, τόσους κάτι είμαστε. Όχι. Τόσο δεν είμαστε. Είμαστε παραπάνω. Γιατί το λέω αυτό που το στηρίζω, αν θέλετε, φαίνεται ότι κάνω χιούμορ. Το στηρίζω στην αγαθότητα του Θεού, ο οποίος ό,τι
κι αν επιτρέπει στη ζωή μας, που να είναι αρνητικό, επειδή είναι φιλόσοφος πατέρας που θέλει να βγάλουμε μόνο καλό, γι' αυτό όλα τα κάνει με επιείκεια, όπως το βλέπει για τη ρουμένη των ορολογιών και στην σύγχρονη κρίση. Γεγότητα. Η ιδεολυθμία της Συνόδου Συνεδρίου ενισχύθηκε με την αναφορά της με την μη αναφορά της στα αναθέματα κατά των ερευνητών. Ακούσατε ήδη από την αρχή στην εξαγγελία αυτής της Συνόδου, ίσως είναι σκόπιμο κάποιος να ρωτήσει γιατί έγινε αυτή η Συνόδου. Να πούμε με την ευκαιρία πράγματα τα οποία η κοινή λογική δεν μπορεί να τα παραδεχθεί, γιατί όταν τα έχεις και μπροστά σου και σου έρχεται στα μούτρα, γίνεται το ερώτημα, γιατί το κάνεις. Το πρώτο ερώτημα. Βέβαια, αν είσαι σε κάποια υπηρεσία για την ταμείο και τα λοιπά, ας τα πρόσφανα τώρα, έχει λόγο να το κάνεις, όνομα. Τα αναθέματα, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τόσο σημαντικά, όπως και οι όροι, παύλα, αποφάσεις των κοινωνικών συμβολών, τα οποία είναι διαπραγμάτευτα. Δηλαδή, ποτέ κανείς δεν μπορεί να συζητήσει μεταξύ των Ορθοδόξων να δούμε αν είναι σωστή η απόφαση του Κοινωνικού Συνόδου. Γιατί αυτό σημαίνει προπαίδεια, σημαίνει ότι δεν ξέρει που βρίσκεται. Αυτά είναι Αγίο Πνεύμα, το οποίο δεν έχει παρελθόν, ούτε μέλλον, αλλά διαρκές παρόν, άρα ισχύουν στους αιώνες, όπως είπε ο Χριστός, θα παραμένουν μέχρι τη συμπεριφανή. Όταν γίνονται οι Κοινωνικές Σύνοδοι, οι μεγάλες σύνοδοι, άσχετα αυτή που είναι και η Εκκλησία, διαβάζονται. Και διαβάζονται για να ακούγονται από όλους και να ακούγονται και τα αναθέματα. Γιατί, έτσι για να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, όχι. Γιατί στη συνέχεια αυτά που θα πούμε πρέπει να κρίνονται με αυτά τα κριτήρια. Όχι μόνο του τι είναι κάτι, θετικά θέλει, αλλά και το τι δεν είναι. Όπως δηλαδή για να πω έναν όρο ο οποίος έχει μέσα και τα δύο αυτά που είπα, το άλλο την περίπτωση, λέει από Χριστό η Τετάρτη Οικουμενική ότι ενώθηκαν οι δύο χρήσεις του και ασυγχύτως και αδιαβέτως και ατρέπτος και άκρος. Γιατί σε κάθε επίρρημα από αυτά αντιστοιχεί μια αιρετική θεώρηση και δεν αφήνει περιθώριο να εννοήσει κανείς ότι εντάξει εδώ συμφωνούμε. Θα το βρει μετά ότι δεν συμφωνούμε στην περίπτωση που διατυπωθεί με απόλυτη πληρότητα. Άρα τα αναθέματα δεν είναι κάτι κακό, να βγάζουμε δηλαδή φαρμάκι για τους ερετικούς, αλλά στη ερετική είναι βλάβη για τους ίδιους, αλλά και για τους πιστούς. Γι' αυτό πρέπει να τα ακούνε, να συνέλθουν. Άμα τους λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα, χριστιανίδες και εκκλησίες, σαν να λέμε τι μία, τι άλλη εταιρεία που παράγει το δοτόκρεμα, τότε δεν τους ωφελούμε και προφανώς δεν έχουν αγάπη για εκείνους οι οποίοι πάσχουν και δεν τους λέμε από τι πάσχουν και δεν τους βοηθάμε να μπουν στο ιατρείο της Εκκλησίας με την εγγύηση της απολύτης θεραπείας εφόσον αυτό εγγυάται. Άρα η ιδεολυθμία της Ενδρόπος Συνόδου Συνεδρίου επεκτάθηκε και στην αποδοχή τροπολογιών, θυμηθείτε εδώ τη συγκεκριμένη τροπολογία και όσοι το παρακολουθείτε, ερήμην των αποφάσεων των τοπικών συνόδων των ιεραρχιών τους, των τοπικών ιεραρχιών, κατά παράταση του ίδιου του κανονισμού λειτουργίας της συνόδου αυτής συνεδρίου, σύμφωνα με τον οποίο κανονισμό ο ηγέτης της εκάστοτε τοπικής εκκλησίας έχει μία ψήφο που εκφράζει την πλειοψηφούσα βούληση της τοπικής εκκλησίας την οποία μένει. Δηλαδή, ο ηγέτης της κάθε τοπικής εκκλησίας δεν πήγε εκεί
αυθαίρετα να κάνει ό,τι θέλει, πήρε προηγουμένως από την τοπική προεκκλησία την εξουσιοδότηση του τι θα πει. Γιατί τα λέω αυτά. Γιατί έχουμε και άλλη ιδιότητα. Πήγε ο δικός μας και είπε άλλα πράγματα από ό,τι είπε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας. Και παρά τα αυτά, χάρηκα, χαρά μεγάλη όλη η δέκατη και το εξήγησα. Γιατί χάρηκαν τώρα ο Ναόρ Νοήτρο. Τέλος, έπαιξε ιδιορύθμος η σύνοδος συνέδριο της Κρήτης, επειδή δέχτηκε για πρώτη φορά την παρουσία ετεροδόξων ή ερετικών εκπροσώπων, έτσι, εκπροσώπων των ερετικών στην δημητική θέση των παρατηρητών τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την δείξη των εργασιών του Συνόδου. Με τον τρόπο αυτό όμως έδωσε με ένα συμβολικό τρόπο, κατά τη γνώμη μας πάντοτε, σε ερετικούς εκκλησιαστική νομιμότητα με την ιδιότυπα θεσμική αυτή ένδυση της Εκκλησίας μας. Καταλάβετε, δηλαδή ήταν ιδιότυπη φυσικά, εμείς δεν λέμε ότι εγώ δηλαδή δεν υπό την Σύνοδος, αλλά αυτοί που την έκαναν την έκαναν για Σύνοδο. Και μάλιστα αργία και μεγάλη. Τι δουλειά είχαν οι ερετικοί στις δημιουργικές αυτές θέσεις όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στο εδόλιο, δηλαδή θα έπρεπε προηγουμένως η Εκκλησία να καταδικάσει αυτές τις αιρέσεις ως λύμη και κίνδυνο για την Εκκλησία. Εμείς τους πήραμε, τους βάλαμε σε δυνητική θέση, έστω και υπό τη μορφή αυτή που είπαμε ότι είναι σύνοδος Παύλα, ιδιότητα σύνοδος Παύλα, συνέδριο. Θα μου πείτε, πού ζήσεις τέλος πάντων. Στον 20ο αιώνα το έκανε η Β' Βατικανή Σύνοδο. Είχε δηλαδή και Ορθοδόξους και όχι μόνο παρατηρητές αυτοί οι 21η Οικουμενική για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Μα μέτρο σύμβασης δεν μπορεί να είναι σε έναν οικείο άρρωστος. Έτσι. Δεν μπορεί επειδή το έκαναν οι Ρωμαιοκαθολικοί να θεωρούμε εμείς ότι έχουμε πρόβλημα ψυχολογικό αν δεν το κάνουμε. Μήπως δεν θεωρηθούμε πρόοδευτοί ή όπως θέλουν να λέμε κάποιοι. Ας δούμε όμως τώρα αυτό το κείμενο, το έκτο κείμενο δηλαδή, πώς ακριβώς είναι διατυπωμένο, γιατί συνήθως οι ομιλητές κατεβαίνουν το θέμα τους, λένε αυτά που θέλουν να πούνε και δημιουργείται ένα εύλογο επιστημονικό ερώτημα. Είναι αυτά έτσι που μας τα λέει. Γι' αυτό εκείνος που θέλει να είναι σοβαρός θα πρέπει να φέρει μπροστά κείμενα. Δεν είναι αυτή η εισήγηση τώρα που κάνουμε τόσο σε επιστημονικό κοινό. Όμως παρότι εδώ μέσα στο μέτρο που γνωρίζω από τις συγγνωμίες σας πάρα πολύ δημιουργούθηκαν με συγγνώμη και όχι μόνο, και όχι μόνο. Παρά τα αυτά, εγώ μιλώ για το ευρύ κοινό και γι' αυτό το ευρύ κοινό, σεβόμενος αυτό το ευρύ κοινό, δεν λέω αυθαίρετα θέσεις, καλή ώρα για να θυμηθώ κάτι και είμαι κατάπληκτος, δεν θα πω τα άλλα, θα βάζω στα παραλυπόμενα που λέχτηκα στη Σύνοδο, αυτοί που διαφώνησαν στη Σύνοδο με εκείνους που δεν υπέγραψαν είχαν το εξής κοινό. Κανένας τους δεν επικαλέστηκε επιστημονικούς, θεολογικούς, πνευματικούς λόγους. Ένας εξ αυτών δεν θα σας ακούω πρόβλημα, είπε «Μα τι λέτε, δεν θα πούμε ότι η ετερόδοξη είναι η Εκκλησία». Και τι θα πω εγώ όταν γυρίσω, λέει, στον καρδινάλιο. Άρα η λογική είναι τι θα πούμε στους Πέριξ και όχι τι θα πούμε στον Χριστό ή στην Εκκλησία. Ο άλλος είπε, μιλάμε τώρα για κορυφαίους, έτσι δεν μιλάμε για κάποιον επίσκοπο, είπε
ότι τι είναι αυτά που συζητάμε. Θεολογίες θα συζητάμε. Παράδοξο δηλαδή. Αυτός δεν άκουσε ότι δεν διάβασε ποτέ πρακτικά συνόδων να δει με τι ασχολούνται οι σύνοδοι και λέει εδώ ο κόσμος πεινάει και εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Προσέξτε, αυτές οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές, δεν είναι τόσο λεπτομέρειες. Και το χειρότερο δεν ήταν αυτό που αφελώς, να το πω έτσι πολύ επιλικώς, είπε αυτό το πρόσωπο, το οποίο εντάξει μπορώ να πω ότι ήταν πατριάρχης, χωρίς να πω όνομα και να το φωτογραφίζω. Όμως, γιατί το λέω αυτό, γιατί καταχειροκροτήθηκε από τους επισκόπους, που σημαίνει κατά Ιερών Χρυσόστομων χειρότερος από εκείνον που συμβαίνει να πέσει και να έχει θανάσιμο τραύμα, είναι εκείνος που τον χειροκροτεί και δεν τον βοηθάει να θεραπευτεί. Γιατί λέει μπορούσε και να πεθάνει, αλλά μπορούσε και να ζήσει αν βοηθιόταν. Όταν όμως χειροκροτείται, αυτό σίγουρα θα πεθάνει. Έτσι για να τα δούμε και από αυτή την άποψη την πνευματική. Αλλά σας λέω, δεν επικανέστηκαν πουθενά, ούτε βιβλικά, ούτε πατερικά, ούτε γενικότερα επιστημονικά επιχειρήματα. Αλλά μέσα από ένα συναισθηματισμό, μέσα από μια κοινωνική σκέψη, αποτυπώνουν αυτές οι ενέργειες αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να συγκροτηθούν τέτοια σώματα, ας το πούμε συνόδους, εδώ τέτοιες συνόδοι και φεύγονται τρόπους. Ως εάν αυτό ήταν το μήνυμα που έπρεπε να δώσουμε και έχουμε μείνει πίσω. Δηλαδή να ασχολούμαστε με τους άρτους, τι θα φάει ο κόσμος, όταν οι Απόστολοι στην πρόκληση αυτή, την ιστορική και κοινωνική της Εκκλησίας, με τα κοινά αυτά στη σύγκεια της αγάπης που ξέρετε, όταν παραπονέθηκαν εύλογα για κάποιες παρατυπίες, θα τις πούμε, αντικανονικές ενέργειες, είπαν οι Απόστολοι, εμείς δεν έχουμε πάρει εντολή να ασχολούμαστε με αυτό, ας το φροντίσουν κάποιοι διάκονοι, τους οποίους εσείς να επιλέξετε με κυριότερες πράγματα που ήταν με ένα τέτοιο και δεν πάει κλπ. Αν δούμε και το σωτηριώδες έργο του Χριστού, για να σας θυμίσω μερικά πράγματα, επειδή πολύ μετράει σήμερα δυστυχώς ο αριθμός των διάκονων που διανέμονται, καλώς και διανέμονται και μακάρι και να αυξηθούν και δημοσιοποιούνται και τα ποσά τα οποία είναι αστρονομικά 126 εκατομμύρια ευρώ διάθεση η Ελλαδική Εκκλησία για τους πάσχοντες. Είναι καλό, βεβαίως και είναι καλό. Και πού βρίσκεται το κακό στο οποίο αναφέρομαι τώρα. Είναι η παράβαση της εντολής του Χριστού, ο οποίος λέει όταν κάνεις ελεημοσύνη, μη γνώτω η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Και πώς θα επίσημα έρχεται η ηγεσία της Εκκλησίας, γι' αυτό να μην λέτε η ηγεσία, είναι προσβολή προς το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι σώμα άμωμο. Όχι μόνο δεν έχει αμαρτία και με το σκεφτεί ο καθένας μας ποια θέση έχει σε αυτό το σώμα, αλλά είναι πέρα από την αμαρτία, κοινωνία με τον άξιο του Χριστού. Κάτσε με δικό σας λόγο. Επομένως, μου φαίνεται ότι κατά το πολύ λαϊκά λεγόμενο μας, μου επιτραπεί γιατί έτσι το καταλαβαίνετε περισσότεροι, έχουμε χάσει την μπάλα εμείς μέσα σε αυτό το επίπεδο που υποτίθεται ότι είναι ένας τύπος που θα επιδείξουμε αρετή. Όταν φτάνουμε στο σημείο από την ηγεσία για να κλείσει βεβαίως τα στόματα κάποιων πολιτικών, οι οποίοι είναι γνωστοί και τα λοιπά, ότι η Εκκλησία είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο πράγμα. Καλό πράγμα η Εκκλησία σου λέει κάποιος. Μα δεν είναι καλό πράγμα η Εκκλησία. Κάθε άλλο. Γιατί τέτοιο μπορεί να είναι κι άλλο σώμα. Η μασονία και ένα σωρό άλλα θεραπευτικά ιδρύματα και τα λοιπά. Η Εκκλησία είναι το μυστηριακό σώμα του Χριστού που σκοπό έχει να κάνει τον άνθρωπο
εδώ και τώρα κοινωνώ τη σαλή του Ιερωνείου ζωής υπό την έννοια της πρόληψης και του αραβώνα εκείνης της ζωής. Κατά συνέπεια, αυτά τα άλλα είναι συνακόλουθα, αλλά τα κάνουμε εγκριτό. Απλώς είπα δύο στιγμιότυπα για να φανερωθεί ότι η αλλοτρίωση που μας δέρνει γενικότερα έχει πάει και στην ηγεσία και η οποία καυχάζεται. Έτσι σημαίνει αυτό που είπα, ότι δεν ξέρουμε τι λένε. Θα το συνεχίσω τώρα. Τι λέει λοιπόν η έκτη παράγραφος αυτού του έκτου κειμένου, εισαγωγικά, παράδειγμα κειμένου. Κατά την οντολογική θύση της Εκκλησίας, η ενότηση αυτής είναι αδύνατον να διαταραχθεί. Παρά τα αυτά. Δεν λέει, παρά τα αυτά. Εμείς λέμε, παρά τα αυτά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αυτό το παρά θυμίζει την παρανομία, το παρά νιώμα. Παρά τα αυτά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται, προσέξτε, όποιος μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό τον γρίφο εκ πρώτης αναγνώσεως. Θα σημαίνει ότι έχει υψηλό δείκτη ευφυΐας ή ότι έχει μπει στην πονηρία του οικουμενισμού και τους φτιάχνει στα πράσα. Διαφορετικά, άμα δεν τα έχει, πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλός ο δείκτης του και να ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Γιατί είπα, ο εισηγητής σημειωτέων είναι ο αρχιεπίσκοπος μας, αλλά είπαν κάποιοι, αυτός είναι και φιλόλογος. Και είπα εγώ, ακριβώς αυτό. Επειδή είναι φιλόλογος, ξέρει να χειρίζεται τον λόγο στην κατεύθυνση που θέλει. Το πρόβλημα όμως είναι στην Εκκλησία ότι κυβερνάται από αυτό το πνεύμα το Άγιο, το οποίο το ακούσαμε πολλές φορές στις ακολουθίες στην Περικοστή και μετά, ότι μεταξύ των άλλων ιδιωτήτων που έχει και είναι αδιαπραγμάτευτες αυτές οι ιδιωτές, είναι πνεύμα ευθές. Άρα όταν ακούμε για κάποιον ότι έχει διπλωματία, στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται υποκρισία. Και μην τρώτε αυτά που λέγονται για άλλους χώρους, όπως είναι η πολιτική. Κινδυνεύουν από στραβισμό αυτοί που θέλουν να είναι διπλωμάτες στον χώρο της εκκλησίας και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Παρά τα αυτά επαναλαμβάνω, προσέξτε το κείμενο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία των μη ευρισκομένων εν κοινωνία μεταυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Δηλαδή, έτσι μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, το έχετε χάσει. Αρχίζει την ονομασία, την ιστορική ονομασία. Ποια είναι αυτή. Γιατί θα μας πεις για το πράγμα. Εδώ έχουμε το πράγμα το ίδιο. Πες μας γι' αυτό. Είναι καλό που λένε τα μικρά. Θυμάμαι και τα μικρά μου παιδιά κάπου. Όταν κάτι δεν το καταλάβαινα, μου λέγανε αυτός είναι με τους καλούς ή με τους κακούς. Ξεκάθαρα, δεν θέλανε άλλες εξηγήσεις. Έβλογα. Και ο απλός ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να ξεχωρίσει αυτό, αν είναι καλό ή κακό, και μετά να δει πόσο κακό είναι και γιατί είναι ή πόσο καλό και γιατί. Εδώ γίνεται μια τέτοια έντεχνη, σίγουρα, προσπάθεια για να μην καταλάβουν από εδώ σίγουρα κάτι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση είναι αυτό που λέμε ένα κείμενο με διπλή ανάγνωση. Μπορείς να καταλάβεις αυτό και το διαμετρικά αντίθετο. Δεν θα το πω γιατί απαντώ στη συνέχεια να μην συγκρώ το χρόνο. Ενώ θα μπορούσε να είναι μόνο σήμερα. Πού τους πιάσαμε στα πράτσα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος με αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ότι κι εμείς γίνουμε πονηροί. Πάει το μυαλό μας όπως το πονηρό. Αμέ, να κάνουμε πονηρούς. Τι θα κάνουμε, την αφέλεια του Αβάν και της Εύας που το άψαν, που δεν είχαν την πανολογία που λέει
και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την καλή Παναγία, να πει η Εύα, βρε ξυπνάκια, που λες εσύ να φάω εγώ τον κακό και θα ανοίξω τα μάτια μου και θα γίνω κι εγώ ως Θεός, δεν το τόσο εσύ να βρω τα δικά σου μάτια προηγουμένως και μετά, το συζητάμε. Και ποιο, και τι κάνεις εσύ, διασύρεις, διαβάλεις τον ευεργέτη μας. Και δεν μας λείπει τίποτα. Και γιατί να το κάνουμε αυτό. Να καλά είμαστε. Αλλά δεν υπήρχε αυτό. Γιατί. Γιατί δεν υπήρχε πνευματική εγρήγορση. Είναι αυτό που είναι ζητούμενο. Αν πηγαίνουμε να ενημερωθούμε από την τηλεόραση ή τα άλλα ανεξέλεκτα αυτά μέσα, τα πνευματικά, μάλλον δεν θα εξημερωθούμε. Ας δούμε την ερμηνεία που εγώ επιχειρώ και εσείς μπορείτε να ρωτήσετε αν δεν σας πείω. Εγώ όμως δεν το βγάζω. Σας είπα έχει την διάγνωση. Και εγώ το έγνωσα. Και έτσι και διαφορετικά αντίθετο. Όταν όμως προχώρησα στο κείμενο, και αυτό το λέω για μεθοδολογία, δικής, που το αυτονομείτε. Αν το αυτονομίζετε και είναι και κουτσουρεμένο, μπορεί να βρείτε ότι η Αγία Γραφή λέει ουκ έστει Θεός. Ναι, αλλά κάτι έγινε προηγουμένως. Είπε άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστει Θεός. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί και αυτό κάνουν και εκείνοι που δεν είναι και τόσο αιρετικοί, αλλά κατά το λίγο έγκυος κατά εκεί πάνε. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή, η κυοφορία του πράγματος. Εμείς όμως θα πρέπει να έχουμε αυτήν την επιστημονικότητα να εντάσσουμε αυτά που λέγονται σε μια ολότητα. Και αυτό έκανα εγώ διαβάζοντας τις επόμενες παραγράφους που θα δείτε ότι, κατά την άποψή μου, καλώς κατανόησα. Εδώ λοιπόν γεννάται, λέγω εγώ, το ερώτημα, εύλογα. Ποια είναι αυτή η ιστορική ονομασία? Με τα βεβαιότητας λέμε ότι είναι εκείνη η ονομασία με την οποία ανέκαθεν αυτές αυτοπροσδιορίζονται ως εκκλησίες. Θα εξηγήσω. Και ο ιστορικός αυτός αυτοπροσδιορισμός είναι κάτι το φυσικό για αυτές, να μην τους ιδιαίτερα τις εκκλησίες του. Αφού έτσι εμφανίζονται στην ιστορία, δηλαδή ως τοπικές εκκλησίες του Χριστού, όπως άλλωστε και εμείς για αυτούς. Και θέλω να πω πολύ πιο απλά. Οι άνθρωποι, οι ετερόδοξοι δηλαδή, για τους οποίους μιλάει το κείμενο, και μιλάει για την αναγνωρίζει την ιστορική τους ονομασία. Εδώ θα πρέπει να πάρουμε μία-μία τις λέξεις. Ιστορική. Η ιστορία ανάγκη στο παρελθόν. Και όχι από κάποιο σημείο, όταν λέμε, αφού δεν το προσδιορίζει, πού το πάρει. Από εκεί που ξεκίνησε να υπάρχει. Πώς ξεκίνησε να υπάρχει στη Δύση, ως τοπική εκκλησία υπό τον Πάπα, τον Ορθόδοξο Πάπα. Τι ήταν εκκλησίες, και φυσικά ήταν εκκλησίες. Κοιτάξτε όμως εμείς τώρα όταν λέμε ότι αναγνωρίζουμε την ιστορική τους ονομασία, τι σημαίνει αυτό? Να τους αναγνωρίζουμε αυτό που και οι ίδιοι πιστεύουν για τον εαυτό τους, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως εκκλησίες. Αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς. Βλαχοπός, μάλλον πονηρός, κατά την άποψή μου. Γιατί θα φανεί. Επομένως, με την παραπάνω διατύπωση, εμείς ως Ορθόδοξοι, αποδεχόμαστε απεριφράστος τον ιστορικό αυτοπροσδιορισμό των ετεροδόξων ως εκκλησιών. Τους αναγνωρίζουμε δηλαδή ως ετερόδοξες εκκλησίες, όταν είναι ετερόδοξες εννοούμε αιρετικές. Άσε κάνει την αντίφαση της ώρας. Να είσαι εκκλησία, να είσαι και αιρετικός, αυτό δεν πάει μαζί, αλλά τα τελευταία χρόνια όλα πάνε. Άπαξε το κολάρι και το λανσάρι με τα κατάλληλα μέσα, τα κυρίαρχα μέσα, σε όλους τους τομείς, το πιστέψαν. Ο πολύς ο κόσμος που δεν σκέφτεται επιστημονικά το λιγότερο ή δεν έχει κριτήρια πνευματικά. Δεν λειτουργούν οι πνευματικές αισθήσεις που έλαβε στο βάθος. Γιατί, στη διασυντηρία σας λέω,
εγώ τα δυσκολότερα πνευματικά θέματα, τα οποία είναι και αμφιλεγόμενα μερικές φορές και κλπ. Τα οποία εγώ ξεκαθάρισα μέσα από την ψυχή, τα έθεσα σε αγραμμάτωση και μου είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα που λένε τα επιστημονικά κοινότητα. Για να μην μιλάω αδρίστως, εννοώ στην προηγουμένη περίπτωση τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ, τον πατέρα Εφραίμ και όχι μόνο. Τους αναγνωρίζουμε δηλαδή ως ετερόδοξες εκκλησίες με τις οποίες απλώς, όπως φαίνεται από τον ορισμό, δεν βρισκόμαστε εν κοινωνία. Δεν σου κάνει πολύ εντύπωση που δεν βρισκόμαστε εν κοινωνία και με άλλους δεν βρισκόμαστε εν κοινωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και ορθόδοξοι με τους οποίους δεν είμαστε εν κοινωνία. Δεν θα πω σε πολύ μικροκοινωνικό επίπεδο, άντρα και τη γυναίκα που δεν υπάρχει, υπάρχει και ενημέρωση, αλλά μιλάμε για θεσμικές υποψίες. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που τέθηκε σε αυτή τη σύνοδο. Η Εκκλησία της Αντιοχίας δηλαδή και η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εδώ και 3 χρόνια έχουν κάποιο πρόβλημα το οποίο οξύνθηκε τόσο πολύ, δεν θα το πούμε τώρα, δεν είναι αυτό το θέμα, που δεν κοινωνούν μεταξύ τους. Μυστηριακά δεν είναι, δεν κοινωνούν, δεν πίνουν καφέ και δεν κοινωνούν, αλλά δεν κοινωνούν στο ίδιο ποτήριο. Είναι φοβερό αυτό. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Άρα, τέλος πάντων, δεν είναι και αρχή ούτε η Αντιόχεια, η Αντιόχεια, ούτε η Ιεροσολύμου. Απλώς για να σημειώσω το εγκοινωνία. Έτσι όμως, αναγνωρίζουμε την εκκλησιαστικότητά τους, όταν λέμε αυτόν τον ορισμό, έστω και ως ιδιότυπη εκκλησιαστικότητα, που για τους Ορθοδόξους Οικουμενιστές δεν αποτελεί ειδικότερα σήμερα εμπόδιο για τις συμποσχέσεις μαζί τους. Βλέπετε, τους λένε τώρα, τους αφαίρετε. Δεν το αφαίρετε. Πώς ένας άντρας ή μια γυναίκα μπορεί να φλερτάρει αντιστοίχως έναν άντρα ή μια γυναίκα, να έχει και στενότερες σχέσεις μέχρι σε ένα σημείο, αφού αυτό δεν σημαίνει ακόμη διάρρηση του γάμου, αφού αυτό δεν σημαίνει πλήρη κοινωνία, εννοούμε ψυχοσωματική, θεωρείται ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό ακόμη. Επομένως, κάποιοι λένε, δεν φτάσαμε και στο κοινό ποτήριο, είναι αλλά να βλέπεις το γάμο σου, τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, να έχει αυτά τα νυχτοπερπατήματα, αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα πράγματα τα οποία λογικώς παραπέμπουν και στο επόμενο βήμα, θα πρέπει ή αφελής να είσαι ή να σου δείχνουν κάποιες βίδες, ας πούμε, για να λες ότι δεν έχουν και κανένα εξώγαμο, δεν μου φέρανε, τότε θα περιμένεις έτσι αδιάφορα. Άλλο αν είναι πόνος, για να μην τα πω το ποιό, μπορεί κανείς να κάνει πολλά, την προσευχή του, να την ουσιάρει, να διάφορους τρόπους να μετέρχεται για να δείξει τον πόνο του για αυτήν την κατάσταση, έτσι, δεν είμαι υπέρ της τακτικής πονάει κεφάλι, κόψε κεφάλι, αλλά οπωσδήποτε μην φτάσουμε και στο άλλο. Αυτό θέλω να πω. Και όλα αυτά, ενώ ομολογούμε, δηλαδή τους κομμουνιστές συμπροσευόμαστε σαν να είναι μικρό πράγμα. Τώρα εγώ πολλά πράγματα παραδείγω, φαίνεται να είμαι λίγο αναρκτικός, αλλά παραδείγω και πολλά. Η συμπροσευχή δεν είναι από πράγμα. Είναι αυτό που είπε Νίκη την πρωί. Σχέση την εξωσυζυγική. Γιατί, πώς το λέω αυτό, έτσι, φιλολογικά, αφαίρετα, όχι. Υπάρχουν κανόνες οικουμενικών συνόδων που σημαίνει μία αναθεώρηση μέσα στον αιώνα που λένε όποιος το κάνει αυτό και τον ενημέρωσαν πολλές κανόνες, αυτός να καθαιρείται και αν είναι λαϊκός να αφορίζεται. Τώρα μπορείτε να διανοηθείτε ότι κάποιος χριστιανός μπορεί να καταγγείλει κάποιον επίσκοπο ή οποιοδήποτε κλπ. Σε σύνοδο για να καταδικαστεί.
Φαίνεται ως αστείο, ήδη χαμογελάζεται. Που σημαίνει ότι ποιοι θα τον καταδικάσουν. Αυτοί οι οποίοι είναι καταδικαστέοι δεν μπορούν να το κάνουν. Και επομένως, όταν δεν θα το κάνουν, δεν το θέτουμε κιόλας. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι το τρώμε κιόλας. Εντάξει, να έχουμε και συνείδηση των πράξεων όμως. Λοιπόν, ενώ γίνονται όλα αυτά, κοιτάξτε τώρα την παραφροσύνη μας. Αναφερόμαι στους Ορθοδόξους που με πιστεύετε. Πρέπει να τα κάνετε. Όχι σε εσάς, δεν τα κάνετε, υποθέτετε εκτός και να τα κάνετε. Γιατί υπάρχει αυτό. Δηλαδή πάμε και στην Εκκλησία, πάμε και τους οικουμενιστές. Έτσι να μην είμαστε εκκλησιακοί και βάζουμε τείχο, μην είμαστε μαζικούς και φανατικούς. Έτσι, γιατί αυτό δεν το σηκώνω πολύ, διότι απορώ και εξής αν πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν θα είχαμε παραγωγή. Αν τα πιστεύαμε αυτό το πράγμα, το χρηματισμό και φονταμιντασμό, τα οποία μας ρίχνονται έτσι, χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα συγκεκριμένων πράξεων που πιστοποιούν επιστημονικά του λόγου του αληθές. Γιατί για να σου πει πραγματικό κάποιο σημαίνει ότι σημαίνει δαιμοκρισία. Καλή κακή δαιμοκρισία. Την οποία προσπαθείς να την επιβάσεις δια της βίας. Με μη νόμιμο τρόπο και μέσα. Υπάρχει κανένας από τους θεωρημένους σήμερα κατηγορουμένους ως φανατικούς, ως φανατικοί και προσδιοριστές που να κάνουν αυτό το πράγμα που σας είπα. Γι' αυτό κάποιος που μου το είπε, ο μότερνος καθηγητής και όχι μόνο και επίσοδος, του είπα να μου δώσει τον ορισμό του φανατικού. Δεν μπορούσε να τον δώσει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τον έδωσα όμως εγώ και του είπα, ή αποδεικνύεις ότι είμαι φανατικός ή ανακαλείς. Αμέσως μου είπα να καλώ. Καταλάβατε. Τα ρίχνουν έτσι για ψυχολογικό κλίμα. Επομένως, μέσα στην Εκκλησία είμαστε εν πνευματική ετοιμότητα και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να δώσουμε παντή του ετούντη λόγο. Η σχιζοφρένεια αυτή η οποία εμφανίζεται στην πραγματική περίπτωση που αναφέρθηκα είναι ότι λένε το ψεύδι, γιατί το σύμβολο της πίστης το λένε και πολύ εντυπωσιακά στην Εκκλησία και να γιορτάζουν κάποιους για αυτά τα σύμβολα έδωσαν το αίμα και για κάποιους που ακριβώς έτσι πάει με αυτόν τον χαρακτηρισμό που δίνουν σε εμάς ότι είμαστε πραγματικοί, ότι και οι λάιοι της Εκκλησίας μας δεν τα έπαιρναν. Ούτε και οι ομολογητές, ούτε καν οι τουρκοκρατίες, εάν συντάσσονταν με τους σημερινούς κοινωνιστές. Θα σας πω ένα επεισόδιο το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και ήταν αποκαλυπτικό αυτό που έγινε στη σήμερα. Αφού λέχτηκαν, δεν θα μπορούσαν να λέχτουν, εναντίον κάποιων που είχαν τέλος πάντων λίγη φωνή εκεί πέρα μέσα και ύψωσαν ένα ανάστημα παλικαρίσιο και είπαν τα πράγματα με το όνομά τους, είναι πολύ εγώ, ενώ έχουμε όλα τα του, δηλαδή βρισκόμαστε με την αλήθεια, βρισκόμαστε η φωνή όταν μιλάμε τώρα. Βλέπομαστε, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Οπότε σηκώθηκε, παρακαλώ, ο πατριάρχης της Πολωνίας και είπε σε όλους τους συνέδρους, αυτοί οι φανατικοί και οι φονταμενταλιστές για τους οποίους μιλάτε ήταν οι μόνοι την περίοδο του αθεϊστικού κομμουνιστικού καθεστώτος οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, βασανίστηκαν και έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη για αυτή την Ορθοδοξία. Δεν γνωρίζουμε απολύτως κανένα από εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν στα συνέδρια, θεολόγοι και κληρικοί. Μιλάμε για τα αθεϊστικά καθεστώτα. Δεν έχουμε και τους μάρτυρες μόνο, διότι αυτοί είναι ευγενικοί, είναι διπλωματικοί, ελγίσονται, απ' έξω λένε άλλα και από μέσα άλλα, εντάξει, δικαίωμά τους. Όχι όμως να μας δίνουν μέτρο πίστεως και μέτρο ορθοπραξίας. Να συνεχίσουμε και τελειώνω
σας κούρασε λιγάκι, αλλά η ανάλυση και αυτά που μου έρχονται αυτή τη στιγμή, άλλωστε δεν είναι χρόνο να γράψω και πάρα πολλά, θα τελειώσω σε λίγο. Η φράση που ακούστηκε πολλές φορές στην ιδιότητα, όπως είπαμε, σύνοδο, συνέδριο, ήταν, ανοίγουν εισαγωγικά, δεν γίνεται τόσους αιώνες να τους αποκαλούμε εκκλησίες. Και ξαφνικά, δηλαδή τώρα, σε αυτήν την σύνοδο, σε αυτήν την σύναξη, να ανατρέπουμε αυτό που έως τώρα κάναμε. Συνεπείς ακούμε. Διότι πράγματι, εκεί που πηγαίνουν, εκεί που τρώνε, εκεί που προσεννούνται, αυτά κάνουν, αυτό αποκαλούνται και μοιράζονται αυτούς τους όρους. Εκκλησία από εδώ, εκκλησία από εκεί, δεν έχει σημασία ο επιθετικός προσδιορισμός. Ερετική εκκλησία ή μη, ούτε αν είναι εκκλησία των ηρεκομένων, αν είναι εκκλησία του Σατανά, καλά, μην τα ψάχνετε αυτά με τα διάφορα μας. Γιατί υπάρχουν και σε εμάς. Δεν λέει κανείς. Είναι εκκλησία, δεν θα μαζευόμαστε με το όνομα του Χριστού και θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε κάτι, εμφανιζόμαστε ως εκκλησία, έτσι. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε και έναν ιερέα, επίσκοπο ή περισσότερο, τότε φαίνεται αυτό το ήθος μας, αν είναι ήθος Χριστού, αν είναι γνούς Χριστού ή αν είναι, τέλος πάντων, αυτό που είπα προηγουμένως, εκκλησία ονειρευμένων. Δεν είναι δικό μου το κοντινάνι. Το είπε ο Ψαλμόδρος, μέσα στην Αγία Γραφή λέγεται. Ακόμη και στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν τέτοιοι που ήσαν στην εκκλησία των ονειρευμένων, εν ονόματι βέβαια, της άλλης εκκλησίας. Η ονομασία ενός πράγματος έχει πολύ μεγάλη θεολογική βαρύτητα. Επειδή κάναμε αναφορά στον ορισμό της ιστορικής ονομασίας των ετεροδόξων. Τα ονόματα των πραγμάτων, λέει ο Μέγας Βασίλειος στον διάλογό του με τον αιρετικό Ευγνώμιο, εκφράζουν τις ιδιότητες των πραγμάτων. Κατά συνέπεια, η δίθεν βελτιωμένη πρόταση της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο, πέρα από το γεγονός ότι είναι συνοδικός ακάλυπτη από την σύνοδο της ιεραρχίας της Εκκλησίας, δεν πήρε και εξουσιοδότηση, άλλη ήταν η εξουσιοδότηση και πάλι, και δεν έγινε ως τροπολογία αποδεκτή, δεν αλλάζει ουσιαστικά την επίμαχη παράγραφο 6, που έμεσα, σαφώς θα έλεγα, νομιμοποιεί εκκλησιολογικό στον οικουμενισμό, στις συνθήσεις των πιστών, εισάγοντας και προωθώντας την σύγχυση που είναι μαζί με τον συγκριτισμό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πονηρίας, της βρώμικης πονηρίας του οικουμενισμού. Επομένως, καλώς μιλούσαμε πριν την πραγματοποίηση αυτής της συνόδου για μια απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης του οικουμενισμού. Τι σε εξαρτηθούν αυτό και τώρα με ένα άλλο περιτύλιγμα γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα θα μπορούσαμε να σας παραπέμψω σε κείμενο, όμως να σας το αφήσουμε για να πούμε κάτι που το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Εμάς τους Μακεδόνες, ιδιαίτερα τα παραπάνω, μας θυμίζουν το θέμα του ονόματος του κρατηδίου των Σκοπίων ως Μακεδόνων. Γιατί δεν αποδεχόμαστε εμείς τον αυτοπροσδιορισμό των Σκοπιανών ως Μακεδόνων? Τα πράγματα είναι αυτονόητα, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει η αποδοχή του ονόματος. Υπάρχουν βέβαια τώρα εδώ κάποιοι Έλληνες πολιτικοί που εμφανίζονται ενδοτικοί για ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα. Και αυτό είναι γνωστό, δεν νομίζω ότι κάτι μπορούμε. Να υπάρχουν όμως τόσοι ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες και προκαθήνοι που να αναγνωρίζουν
τον αυτοπροσδιορισμό των ετεροδόξων παύλα αιρετικών ως εκκλησιών, αυτό για μένα είναι μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Το ίδιο πράγμα, ξέρετε, αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Τότε είχαν συνεδριστεί με τον ευχαριστώ πατέρα Γιώργο Καψάνη σε σχέση με τους μονοφυσίτες, τους Κόπτες, τους λέγανε αντιχαρκιδόνες, έτσι τους ξέραμε εμείς τους φοιτητές. Οι αντιχαρκιδόνοι μετά ονομάστηκαν μη χαρκιδόνοι ή προχαρκιδόνοι, ακόμα πιο βελτιωμένο, και τώρα ξέρετε πώς λέγονται, πώς αυτοπροσδιορίζονται, Ανατολική Ορθόδοξη. Και όταν αυτό θα μου πείτε καπέλο τους, δικό τους δικαίωμα, καθένας αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Έλα όμως που στα θεσμικά όργανα που μετέχουμε στο πλαίσιο του Ιδρυματισμού μας βάζουν μαζί. Γιατί θεωρούν ότι είμαστε ένα. Εκτός βέβαια, λέω τώρα από, εκτός από την, για αυτήν την έκπληξη, αν δεν κατάλαβαν τι υπέγραψαν, όσοι υπέγραψαν. Το καθήμενο. Εξαιτίας της έντεχνα σκόπιμης ασάφειας της σχετικής αυτής τροπολογίας. Φαίνεται πάντως πως η δύναμη των Οικουμενιστών βρίσκεται κατεξοχήν στην πονηρή ασάφειά τους. Στην παράγραφο 16 του κειμένου με το οποίο ασχολούμαστε εδώ επιβεβαιώνονται όσα είπαμε λίγο νωρίτερα για την αποδοχή του αυτοπροσδιορισμού των ετεροδόξων ως εκκλησιών, πράγμα που εντείνει και προωθεί την ορολογική σύγχυση. Διαβάζουμε σχετικά στην παράγραφο 16, ανοίγουμε εισαγωγικά. Εν εκ των κυρίων οργάνων εν τη ιστορία της οικουμενικής κινήσεως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το ΠΣΕ, εκκλησιών, Ξέρετε τη λέξη, εκκλησιών. Ξέρετε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ποιοι μετέχουν μια πανσυπερμία Προτεσταντών που κάθε τόσο αυξάνονται από τα τρελά που υποστηρίζουν. Αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως εκκλησίες. Μην γιάξουν, θα άκουσα να μου πείτε. Και τι μας νοιάζει από μια άποψη, ίσως. Αν όμως εμείς το έχουμε καμάρι που είμαστε από τους προτεργάτες της ιδρύσεως αυτού του οργανισμού και είμαστε, όπως λέει το κείμενο, μάλιστα και παρακάτω, είναι γνωστό βέβαια, το έχουμε καμάρι ότι είμαστε επίσης όλες. Βλέπετε. Ο κακοποιός με τον νοικοκύρη βρίσκονται επίσης όλοι σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης με την εξής λεπτομέρεια ότι οι κακοποιοί είναι περισσότεροι συντριπτικά και επειδή εκεί δεν υπάρχουν εκκλησιαστικοί όροι που έχουμε εμείς ότι η αλήθεια είναι εκκλησιαστική αλλά είναι τα κοσμικά πρότυπα, πάντα ισχύει αυτό που θα πούνε οι ετερόδοξοι προτεστάντες οι οποίοι λέγονται εκκλησίες. Ναι, αλλά το καμάρι αυτών των οικουμενιστών που μετέχουν εκεί, ξέρετε ποιο είναι. Και το λένε σε όλους τους ίδιους και σε αυτό το κείμενο. Ότι δίνεται μαρτυρία. Τέτοια μαρτυρία, πάντως εγώ από την εκκλησιαστική ιστορία, που να σε τραπεζώ, να σου πάνε εκδρομές, να σου δίνουν φιλοδορήματα και όχι μόνο, να σταματήσω εδώ, δεν έχω δει σε κανέναν μάρτυρα. Η μαρτυρία των μαρτύρων συνδέεται με βασανιστήρια, με απώλεια εξαιρέτων θέσεων, όπως ήταν ο Άγιος Δημήτρης, ο Άγιος Γεώργιος, και στο τέλος με φρικτό θάνατο. Αυτοί είναι μάρτυρες, γι' αυτό τους τιμά έτσι που τους τιμάει η Εκκλησία. Αλλά δεν τις κρεβάνουν, ναι. Εντάξει, αυτοί μπορεί να το θέλουν. Μην το τραβάει ο δικός μας ο οργανισμός. Μη λένε αυτοί ξέρουν, γιατί παραπέμπει κάπου αλλού. Έχουμε την ίδια ιερέα ευθύνη ως εκκλησιαστικά πρόσωπα. Παραλίως, συνεχίζει το κείμενο, υφίστανται και άλλοι
διαχριστιανικοί οργανισμοί και περιφερειακά όργανα ως η διάσκεψη των ευρωπαϊκών εκκλησιών. Σε τι γίνεται τις εκκλησίες ευρωπαϊκές, φυσικά όχι το πιο σχόλιο της εκκλησίας, είναι μετά των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών. Ονομάζονται όμως εκκλησίες, από το κείμενο που παρατίθεται παρακάτω, από παρακάτω. Τι σημαίνει για να θυμηθούμε τον ορισμό, τι σημαίνει η ιστορική ονομασία ως εκκλησίων. Είδατε, εδώ δεν λέει καλοδόξα. Όταν το ακούτε, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ένας αφενής θα πει όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες. Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής. Στη Μέση Ανατολή έχουμε άλλο σύμβολο. Αλλά συνοθήνευμα γιατί, όχι ορθόδοξων και ορθόδοξων. Και το Πάνου Αφρικανικό Συμβούλιο Εκκλησιών. Ταύτα μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τηρούν σημαντική αποστολή δια την προώθηση της ενότητας του χριστιανικού κόσμου. Γίνονται εισαγωγικά τελεία. Ένα μικρό σχόλιο, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, εφόσον το θυμικό εδώ νομίζω ότι πρέπει να ανάβει το νεύρο της ψυχής για αυτή την ανέργεια. Με άλλα λόγια, εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία εμφανιζόμαστε να συμφωνούμε ως η ετερόδοξη Παύλα Έρετικη συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της ενότητας του χριστιανικού κόσμου. Ξέρετε οι αιρέσεις ποιον πατέρα έχουν. Γιατί θα πει το λέτε, τον διάβολο. Τον Μέγκητας Αθανάσιος Χριστάκης το επαναλαμβάνει. Τι σημαίνει όμως αυτό για μας που ξέρουμε λίγο την Ορθόδοξη, ότι ο διάβολος είναι διασπαστικό πνεύμα. Όπου υπάρχει και βάλει βάση, όπου υπάρχει υπαρξιακό σχόλιο αυτών, δημιουργεί διασπάσεις. Ας φαίνεται ότι κάνουν και χωριό. Τους κάνει χωριό για να γίνουν μεγαλύτερη η ζημιά. Έτσι τώρα εμφανιζόμαστε εμείς ως ούφο, γιατί σαν να μην έχουμε διαβάσει πατέρες της Εκκλησίας, ειδικότερα ασκητικούς, να πω και πιο τολμηρά. Σαν να μην έχουμε καθόλου εμπειρία αυτού που λέγεται άσκηση. Γιατί αν έχουμε άσκηση, ξέρουμε από τηλεγραφήματα, από πολέμους με τον διάβολο και τα διάφορα. Έχετε στο μυαλό μου τώρα ο δεύτερος πολιούχος της πόλης μας, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίον και εκείνον και τότε, για να ξέρετε ότι είναι μία από τα ίδια, έλεγαν, μα εναντιώνεσαι με τον Πατριάρχη και την περί αυτών σύνοδο. Αυτό όμως ψυχολογικά δεν επηρέαζε τον ομολογητή της πίστεως. Και απήντησε πολύ κομψά, πολύ μου άρεσε αυτό, γιατί παραπέμπει σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ο Πατριάρχης τα λέει αυτά επειδή είναι ανάσκητος. Προσέχετε, ο λόγος περί του ησυχασμού, περί του ακτίστου φωτός και τα λοιπά. Πού να ξέρει ο Πατριάρχης από τέτοια πράγματα που χαρακτηρίζουν την ίδια την Εκκλησία. Πού να ξέρει ο Πατριάρχης ότι το φως της μεταμορφώσεως είναι άκτιστο, αφού πόρο απέχει από εκεί, μέσα στο σκότο στο οποίο βρίσκεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και καλά είναι να τους θυμόμαστε τους Αγίους σε τέτοιες περιπτώσεις, τι αυτοί είπαν, αν δεν έχουμε την ευρηματικότητα, αν δεν έχουμε την πνευματική εγρήγορση, να τα πούμε με μια άλλη διαδήλωση. Μάλλον, εμείς, μετά από όλα αυτά που είπα, δεν έχουμε αίσθηση των λεγόμενων ή δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν εννοώ εσάς, εννοώ αυτούς που συμφωνούμε, αυτούς που έχουν φτάσει σε αυτές τις ενέργειες και τις διατυπώσεις. Δεν συνειδητοποιήσαμε, φαίνεται, ότι ο οικουμενισμός είναι
είναι υπαρξιακός χώρος θρησκευομένων που διακατέχονται από τα ακάθαρτα πνεύματα κατά την χαρακτηριστική χαρισματική εμπειρία του Αγίου Κατεμέ και όχι μόνο του Γέροντα Εφραίμ του Κατουμακιώτη. Το έχει πει σε μένα τον ίδιο, το έχετε διαβάσει ενδεχομένως στο φυλάδι που κυκλοφόρησαν την Οικουμένη. Εκεί πάγωσαν οι πάντες, δεν είπε κανείς τίποτε εναντίον μου, θα είναι και περίεργο, αλλά γυρίσαμε σελίδα και μία από τα ίδια συνεχίζουμε. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία να σου λένε ότι στη Λέσχη που βρίσκεσαι και το σκηχαμάρι, εκεί βασιλεύει ο πονηρός και τα κάθαρτα πνεύματα. Άρα, να το δούμε και αντίστροφα. Πώς βασιλεύει, είναι δυνατόν εγώ που δηλώνω καλός οικουμενιστής να βρίσκομαι υπό την επίρρεια αυτού του κλίματος σχεδόν και έτσι το απεκάλυψε ο Θεός και ότι αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν μπορεί να είναι ερωτηματικά, αλλά έρευνα εμπειρική. Θα δει ο κάθε ένας που λόγω του παχυνού σκότους ίσως δεν το αντιλήφθηκε, μόλις το ψάξει θα το βρει. Θα βρει δηλαδή την καρδιά του εκτός από τα μονοτικά απόβλητα της αμαρτίας. Έχει και άλλα βρωμερά και ραδιενεργά. Είναι προς διερεύνηση. Και τελειώνω την αποδοχή του όρου Εκκλησία για τους ετεροδόξους και μάλιστα τους προτεστάντες συναντούμε κατά κόρο και στις επόμενες παραγράφους, γιατί εγώ τώρα ανέφερα μία παραγράφη, δύο παραγράφους, δηλαδή την 6η και το, την 16η. Τώρα είδα παρακάτω όσο προλάβα και την παράγραφο 19 και 20. Πολλούς παραδόξους, στην παράγραφο 22 υπάρχει η εξής διατύπωση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η διατήρηση της νησίας, προσέξτε το αυτό, προσέξτε το ιδιαίτερος αυτό, γιατί θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε για να μην μιλάτε, για να κάθεστε σαν πρόνοιμα παιδιά, με τα χέρια σταυρωμένα και να κάνετε ό,τι σας λένε, γιατί αυτοί που σας τα λένε ξέρουν. Το είπα με έναν άλλο τρόπο, υπάρχει κείμενο το οποίο το διαλαμβάνει, παίρνω ένα τμήμα του, που λέει αυτή η διατύπωση, η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνο δια του συνοδικού συστήματος. Θα πούμε παρακάτω. Το οποίο ανέκαθεν η Εκκλησία απαιτέλει την ανωτάτη αυθεντία επιθεμάτων πίστεως και κανονικών διατάξεων. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι σύνοδοι αποφαίνονται τελικά. Και πώς γινόταν μετά τις συνόδους να χαρακτηρίζονται από τον λαό, τον πιστό, ως πιστευτές και να γίνονται άλλες σύνοδοι μετά, οι οποίες τις καταδίκασαν ως τέτοιες. Άρα κάθε σύνοδος που γίνεται θα πρέπει να τίθεται ένα ερώτημα σήμερα. Ενήργησε σωστά? Και για να δείτε αν ενήργησε σωστά, θα πάτε να δείτε λίγο την προϊστορία της. Αυτή είναι μνημείο στην εκκλησιαστική ιστορία. Άμα την πάρετε από την πρώτη στιγμή και την διεξέλθετε, μακάρι να είχα χρόνο μέσα σε μία ώρα που σας πανέλει αυτό το πράγμα, να βλέπατε πόσες παρανομίες έκανε. Δεν τήρησε ούτε εκείνα τα οποία η ίδια αποφάσισε. Γιατί δεν βγαίνει, δεν έβγαινε. Άρρωστο όπως ήταν να βγει το αποτέλεσμα που θέλανε. Αυτό που είπα, αν θέλετε αποσιωπήστε το, φαίνεται αθαίρετο, αφού δεν θα το αποδείξω, επειδή πρέπει να πω πολλά ντοκουμέντα που να το πιστοποιούν. Για όποιον όμως ενοχλείται, και εδώ και ύστερα, έχω τα στοιχεία, τα οποία είναι καλύτερα να μην τα ακούει, γιατί θα ντραπεί πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία μας. Εδώ μόνο θα παρατηρήσουμε ότι η παρούσα ιδιόρυθμη σύνοδος παύλα συνέδριο μιλά για συνοδικό σύστημα, αφού για να υπάρχει αυτό
το σύστημα και να λειτουργεί, πρέπει απαραίτητος, το είπαμε και πριν, το επαναλαμβάνω, πρέπει να ψηφίζουν όλοι οι αρχιερείς που το συγκροτούν. Αφού λοιπόν η σύνοδος αυτή μας λέει προσέξτε ό,τι είπαμε εμείς, μην το αμφισβητήσει κανείς, διότι εμείς είμαστε που θα πούμε τι είναι το σωστό σύνολο. Εδώ θέτω το κέριο ερώτημα. Έχουν συνείδηση αυτών που λέγουν εν σχέση με αυτά που κάνουν. Αφού για να είναι σύνολος έπρεπε να ψηφίσουν οι αρχιερείς, δεν ψήφισαν. Ψήφισαν μόνο 10. Άρα δεν είναι σύνολος. Λοιπόν, σας άκουσα πολλά ενδεχομένως ερωτήματα. Μίλησα πολύ, επειδή όμως δεν μπορώ να αποφύγω και κάτι πολύ λίγο για τα προβλήματα του πλάνου, επειδή είναι και πονηρό. Θα μου πείτε ποιο δεν ήταν πονηρό ως τώρα, να σπάω το νερό, είπαμε πονηρότερα. Εδώ λοιπόν στην παράγραφο 5, έμεσα, σε αυτό το κείμενο που αναφέρεται δηλαδή στο γάμο, τι ωραία που τα λέγει το γάμο, και μετά σου βάζει τα κολλήματα. Τα κολλήματα και σου βρίσκει κολλήματα στα κολλήματα και φεγγίτες, παρατηράκια που καταστρατηγούν αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Ποιο είναι αδιαπραγμάτευτο? Ό,τι λέει που με τι σύνολος. Απολύτως. Λέει, αυτό απογορεύεται. Πάρα από αυτά, για λόγους οικονομίας, γράφει παραοικονομίες, τα ξέρουμε εμείς γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα παραοικονομικά, φαίνεται φιλάνθρωπο, το βλέπουμε και στο οικονομικά, τελικά φάβει την αλήθεια. Δηλαδή, τι λέγεται εδώ, αφήνεται η δυνατότητα τελέσεως μεικτών γάμων με αιρετικούς για λόγους, λέει, ποιμαντικής διακρίσεως και με απόφαση της τοπικής ορθοδόξου εκκλησίας. Τούτο βέβαια, παρά τους κανόνες, όπως είπαμε, η Οικουμενική Συνόδο, ο 22ος της Εκκλησίας, Συνόδου, το αποχωρεύει ρητός. Κατά κυριολεξία έτσι και ρητός αποχωρεύουν την ηθία ποιον τη γάμη, δύο λόγια, είναι ο γάμος ενός ορθοδόξου με ένα οποιονδήποτε ετερόδοξο. Αυτό κατακρίνει αποχωρεύει. Πάρα τα αυτά όμως για λόγους οικονομίας και ξέρετε η οικονομία πόσο τραβιέται το λάστιχο ας πούμε, και η παραοικονομία δεν έχει όρια, γιατί αυτό γίνεται. Το δεν υπάρχει, γιατί κάποιοι από άλλες τοπικές εκκλησίες είπαν για αυτό το πράγμα. Ξέρετε, στην διασπορά γίνεται πολλά, μεταξύ των οποίων είναι και η γάμη. Και σου λέει να είναι μισθό που είναι δεδομένο. Και επειδή έχετε την παρανομία δεδομένη, θα την κάνουμε νόμο στην εκκλησία παρά την απόφαση, τη ρητή των Οικουμενικών Συνόδων. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτή η σύμβουλος, τέλος πάντων δεν είναι τοπική, έτσι είναι πολλό. 10 ήταν αυτό το φάρμα εκκλησιών. Δεν επιλαμβάνεται το θέμα του συντονίσει, το αφήνει σε κατώτερες μονάδες, τοπικές εκκλησίες, λύστε το εσείς για να μην γινόμαστε κακοί εμείς. Πότε θα γίνουν κακοί, αν πούμε ότι απαγορεύεται. Αυτό που θα πούνε, αυτό που πείτε. Γιατί γίνονται οι κοινωνικές συνάδελφοι, γιατί διαβάζονται οι όροι, ή μάλλον γιατί πρέπει να διαβάζονται οι όροι, να διαβάζονται και τα αναθέματα. Γιατί, για να θυμούνται και αυτοί και εμείς που τα διαβάζουμε, πριν διαβάσουμε τις αποφάσεις τους, να δούμε συνοπτικά οι 7-9 για την ακρίβεια μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι και είπαν μερικά πράγματα. Τι είπαν, ποιους κατεδίκασαν, η τέταρτη κατεδίκασε τον Διόσκορο και τον Σεβίρο. Μα αυτοί είναι άγιοι των μονοφυσιστών. Είναι αδερφοί μαζί μονοφυσιστών. Μην τους λέτε μονοφυσιστές, λένε, είναι προχαρκηδόμοι, ας πούμε, απλώς δεν δέχονται την τέταρτη. Απλώς το δείχνει. Απλώς δεν έχετε τη τέταρτη, μα η τέταρτη και όλες οι επόμενες λένε τι ακριβώς είναι το σωστό. Δηλαδή, πάει το πράγμα σαν ένα
θέλει να σε τρελάνει υπό την έννοια ότι ακούς τόσο παράλογα πράγματα από τόσο σοβαροφανείς ανθρώπους ή από τόσους πολλούς, που στο τέλος υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στο σπίτι και σκέφτονται μήπως τυχόν δεν είναι καλά οι ίδιοι. Μήπως επειδή είναι τέτοια η μειοψηφία μας, είμαστε τρελοί. Καταλάβατε. Αυτό όμως έχει μια πατερική βάση, υπάρχει μια ρίση και του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Εφραίμου του Σπύρου που λέει ότι στα έσχατα, και το λέω έσχατα γιατί να λάβετε υπόψη σας ότι αυτά που γίνονται στην εποχή μας έχουν προδιαγραφεί, έχουν προγραφεί για την περίοδο των εσχάτων, που σημαίνει ότι εμείς τουλάχιστον κατά τη δική μου, αν θέλετε παρακινδυνευμένη πνευματική αίσθηση, είμαστε στην αρχή της αρχής των εσχάτων, τουλάχιστον. Κατά συνέπεια, τι μας συνέβη, έτσι για να ισορροπήσουμε τουλάχιστον. Γιατί αυτά που λέω, τα έχω ακούσει και εγώ. Δεν είμαστε ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου κτλ. Δυσκολεύονται να μου σερβίρουν κάποιους χαρακτηρισμούς, έτσι, απαξιωτικούς, ακόμη και του τρέλου. Γιατί, ένα φυσικά, παιδιά, εγώ θα θεωρώ κάτι τέτοια την ηθική διακρίση, γιατί για να σου πούνε, πρέπει κάτι να έχεις κάνει, σωστό, για να σε πούνε σήμερα τρελό. Επομένως, τι λέει ο Μέγας Αντώνης, λέει ο Άγιος Εφραιμουσίος, στα τελευταία χρόνια τόσο πολλοί οι άνθρωποι θα τρελαθούν, δηλαδή θα κάνουν πράγματα που θα ξεφεύγουν από την κοινή λογική, που θα λένε για αυτούς που δεν είναι τρελοί ότι είναι τρελοί. Επειδή απλώς, κοιτάξτε, είναι μια λογική αυτή του ανθρώπου, είναι μειοψηφία, είναι λίγοι, είναι μονάδες που ακούει την έκφραση. Και ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ναι. Εγώ λέω το όνομά μου. Δεν νομίζω ότι είναι το όνομά. Ναι, αλλά ο τάδε και τάδε μεγάλα ονόματα, τα οποία τα κάνουν μεγάλα, μεγάλα αυτή, δηλαδή, δεν είναι μεγάλα αυτά, λένε τα αλήθεια. Και τι με νοιάζει εμένα, αν κάποια ονόματα του 20ου αιώνα, ομοτέχνο μου, λένε αντίθετα, τι λένε, λέω εγώ, διαχρονικώς οι πατέρες, τι λένε οι Οικουμενικοί Σύνοδοι. Εγώ μπορώ να σου πω από κάθε αιώνα έναν μεγάλο άγγελο που μας είπε μαζί μου. Μπορείς να μου πεις από τους 20 αιώνες έναν που να συμφωνεί μαζί σου? Δεν έχει να προσκομίζει παρά τα αυτά, επειδή είναι συνασπισμένοι κτλ. Προσπαθούν να μας πάσουν το ηθικό, ψυχολογικά κτλ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μέσα λέω δηλαδή ότι βλέπω στον εαυτό μου κάθε άλλο παρά αυτό καταφέρω. Ίσα-ίσα μπορώ να σας πω έτσι με το φορτούν τώρα στο θυμικό και τους τα λέω και πολύ δυνατά. Αφαιρετικά λέω. Γιατί έχει γίνει ο τύπος στην εποχή μας και τα λέω αυτά όχι για να προωθηθώ εγώ. Δεν θέλω να είμαι πρότυπο για κανέναν, ούτε για τα παιδιά μου, ούτε για τη γυναίκα μου, αλλά λέω κάτι το οποίο είναι μια κοινωνική πραγματικότητα την οποία εισπράττουμε καθημερινώς και επειδή υπάρχει και η τοπάρχεια σε πολλούς, επειδή είναι και δύσκολη η εποχή μας κτλ. Το εκμεταλλεύονται για το εκδεχόμενο θέσμα. Εγώ θέλω να σταματήσω εδώ, να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την υπομονή και την προσοχή με την οποία με ακούγατε. Είμαι στην διάθεσή σας ευχαρίστωση να δώσω καταρχήν διευκρινήσεις σε αυτά που είπα, αν κάτι δεν καταλάβατε καλά, δεν πειράζει, είμαστε τολμάτε. Είναι φυσικό να μην καταλαβαίνετε έτσι κάποια πράγματα. Όταν σπάζουμε το κεφάλι μας σήμερα, εμείς που είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι, καθηγητές του Πανεπιστημίου κλπ. Και να λέμε μεταξύ μας, πώς δεν καταλάβουμε καλά, πώς τα ελληνικά μας δεν μας βοηθούν τόσο πολύ, μήπως η φαντασία μας, μήπως η πονηριά μας δεν τους φτάνει, και δεν μπορούμε να τους ερμηνεύσουν και θα συζητάμε μεταξύ μας για τον λόγο που είπα προηγουμένως στο κείμενο ότι είναι πονηρή, επιστημονικά πονηρή η ασάφεια με την οποία διευκόμαστε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτά όλα θα μπορούσαν να λεπτούν σε μια σελίδα έτσι κι αλλιώς, όχι τα δικά μου,
συνόδωρες. Αυτά τα θέματα, τα περισσότερα, είναι ήδη τακτοποιημένα από την Εθνική Συνοσία κλπ. Κάτι καινούριο που υπάρχει είναι ο οικουμενισμός. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε να τελειώσουμε μέσα σε λίγες γραμμές, λέγοντας ότι τον καταδικάζουμε, τον χαίρονται που τον έχουν και λυπόμαστε γι' αυτό, αλλά εμείς δεν θα πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να τελειώσω. Αλλά βλέπετε, για τους λόγους που είπα και για εκείνους που δεν είπα, ίσως πω, εάν με ρωτήσετε. Είναι στη διάθεσή σας, δεν ξέρω εκεί στο βάθος, αν ακουγόμουν, αν τελικώς ακουγόμουν, ωραία, θέλω να. Ορίστε, ένα χέρι βλέπω. Λέει η Μαρία. Θα πρέπει οπωσδήποτε ή να συμφωνήσει
ή να διαφωνήσει λέγοντας τους λόγους της διαφωνίας. Αυτό θα έλεγα ότι αφορά και εμάς κάπως, τους λαϊκούς μεν, αλλά ειδικούς στον χώρο, όπως είμαι εγώ και το είπα μάλιστα και σε επισκόπηση της Ελλάδος, ότι οφείλουν να το κάνουν, ανεξάρτητα αν ήταν στη σύνοδο αυτή που έγινε ή παρά τη θέλησή τους δεν ήταν, και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, οφείλουν να το κάνουν και ολόκληρες τοπικές εκκλησίες, ήταν αυτές που δεν πήγαν, οι τέσσερις δηλαδή, οφείλουν να πάρουν θέση οπωσδήποτε, είτε συμφωνώντας και υπογράφοντας την προκατήμενή τους, είτε διαφωνώντας και τεκμηριώνοντας τους λόγους της διαφωνίας. Γιατί τα πράγματα πρέπει να είναι διάφορα. Έρωτα. Μετά γεννάτε το ερώτημα που θέσατε ως πρώτο. Τι θα γίνει με την μνημόνευση? Πριν τη σύνοδο, κοιτάξτε, έχει σημασία αυτό που σας λέω, ήταν διάφορες αντιπροσωπείες στο γραφείο μου από διάφορους φορείς και με ρωτούσαν τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Και εγώ τους είπα, κατά την εντολή του Χριστού, δεν μας ανήκει η επόμενη μέρα, γιατί μπορούμε και είμαστε υπεύθυνοι και θα δώσουμε λόγο για την παρούσα ημέρα. Με αυτήν την προοπτική και έφυγαν οι άνθρωποι ευχαριστημένοι. Έτσι είπε, μην περιμένετε για την αύριο. Βέβαια, άλλο φροντίζω και άλλο αγωνιωδώς μερινό έργο, δηλαδή στρέσιμο. Φυσικά κάνει κανείς κάποιες σκέψεις, αλλά δεν χρειάζεται να τις προωθεί, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν και γιατί είναι και η προοπτική εντολή κυρίως του Χριστού. Θα αφήσουμε, κατά τη γνώμη, πρώτα-πρώτα να δούμε τα κείμενα. Εγώ χτες τα έπαιρνα σε δόσεις και τελικώς, μόλις που πρόλαβα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, για λόγους επιστημονικής σοβαρότητας, να τα δω πριν έρθω μπροστά σας. Και ήδη νομίζω στο πρόσωπο αναφέρθηκα ή δεν αναφέρθηκα, ότι κάποιοι δεν υπέγραψαν σε κείμενο που αναφέρεται και στο πρόσωπο ή τον άνθρωπο στην ανθρώπινη φύση, ήταν ο Ναπάκτο του προκειμένου ή στα κολλήματα που δεν υπέγραψαν. Δηλαδή υπέγραψαν, όπως μας ελέγχθη και το είδα και εγώ με το κείμενο αυτό, με τη ρητή επιφύλαξη. Εντάξει, που σημαίνει πολλά. Νομικός σημαίνει πολλά. Ήθελα να πω λοιπόν στο ερώτημα σας ότι να περιμένουμε λίγο να κατακαθίσουν τα πράγματα. Γιατί τη στιγμή που δεν ξέρουμε καν αν υπέγραψαν κάποιοι ή δεν υπέγραψαν αυτούς που μετήχαν, και υπάρχει λόγος που δεν ξέρουμε, γιατί δεν θέλουμε να το πούμε, και έχουμε και λόγους να το περιμένουμε για να δούμε αν πράγματι είναι έτσι διατυπωμένο, γιατί είναι πάρα και κινδυνευμένο και αντιεπιστημονικό να μιλάμε για ένα κείμενο που δεν είναι έτσι. Άρα δεν πιαζόμαστε κατά αυτήν. Δεν κοιμόμαστε, όπως έλεγε ο Βατή Φαρίσιος όμως, και μετά τζαρούμε. Έχουμε την κακή ανησυχία, περιμένουμε να κατασταλάξουμε αυτά τα πράγματα, προσέξτε την πρόταξη που έκανα. Πρώτα οι εκκλησίες που δεν υπέγραψαν και οι ιεράρχες, άλλο τώρα δεν το κάνουμε, το συζητάμε, και μετά εμείς να δούμε κάτω από τις νέες συνθήκες αν πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, αν θα γίνει, γι' αυτό και δεν είναι του παρόντος. Όχι μόνο γιατί δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, αλλά και όταν αυτό έρθει μπροστά μας, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι θέμα πνευματικό και υψής της σημασίας. Δηλαδή η Εκκλησία έχει μία τάξη, τα δίκτυα δηλαδή που λένε, είναι έκφραση της κοινωνίας, το κοινό ποτήριο, είναι έκφραση αυτής της ενότητας συντολικής. Υπάρχουν όμως δυνατότητες κάτω από όρους που θέτουν οι σύνοδοι, κανόνες δηλαδή, που λένε σε αυτήν την περίπτωση δεν αμαρτάνεις. Εντάξει, προς καιρόν. Προς καιρόν δηλαδή όταν κανείς δεν τιμωνεύει, αλλά πρέπει να ζητήσουν πολύ καλά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, η σύνοδο αυτή την συνεκάλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού είδε
ότι δεν πήγαν την Παρασκευή οι 14, δεν μπορούσε κάλλιστα να πει, κύριε, αφού δεν ήρθαν οι 4 αδελφοί, τα 4 πατριαρχεία, την ακυρώνουμε εις το μέλλον. Ή την αναβάλλουμε. Μήπως ήθελε για ίδιο όφελος να φανεί ως Πάπας των Ορθοδόξων. Κοιτάξτε, στα μήπως δεν θα απαντήσω, μπορεί να δώσει ερμηνείες πολλές ο καθένας και η θέση μου είναι δύσκολη να μιλώ δηλαδή για διαθέσεις του ενός και του άλλου. Εγώ είμαι επιστήμον και απαντώ στα κείμενα. Είχε όμως, το πρώτο ερώτημα σας, είχε την δυνατότητα πραγματικά, και αυτό αναμένουμε και εμείς το λέγαμε, ότι αφού είναι σύνοδος θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες. Τη στιγμή που, τώρα αναγκάζομαι να το πω, ο σκοπός συγκλήσεως της Συνόδου, λένε, ήταν να εκφραστεί η ενότητα της Εκκλησίας και να δώσουμε μαρτυρία γι' αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να τακτοποιήσουμε κάποια πραγματικά θέματα για τα οποία γίνονται οι σύνοδοι, αυτό δεν λέγεται. Αλλά και έτσι πως πήγε τέτοιος σκοπός για πρώτη φορά και αυτό, να το σημειώσουμε, άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία, το πράγμα από την αρχή του πήγαινε στραβά, δηλαδή έπρεπε η σκοπιμότητα. Πώς θα μιλήσουμε σε άλλους που θα μας πάρουν είδηση για την ενότητα όταν αυτά αφήματα εντισπράγμαση διαψεύδεται. Ενότητα σημαίνει το λιγότερο είμαστε μαζί. Εδώ δεν βρέθηκα να πίνω καφέ από κοινού. Ποια ενότητα μιλάμε. Είχαν διαφωνίες δε. Κοιτάξτε, δεν είναι εγωισμοί αυτά, ούτε εθνοφιλετισμοί όπως βολεύει να λέγονται, και μπορώ να το τονίσω να το πω αυτό, γιατί η Αντιόχεια, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, δεν είχε λόγους εθνοφιλετικούς να μην είναι παρούσα. Το έπεισε το θέμα, το έπεισε πολύ έντερα, δεν έγινε τίποτα. Τα γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα, επειδή συμβαίνει να συνδέομαι με το Πατριαρχείας, ήμασταν πνευματαδελφοί ενός γέροντας, που απευθύνθηκαν πάρα. Επομένως, κάποια πράγματα εξηγούνται και είναι αυτονόητα. Και ευτυχώς λέω, εγώ το λέω αυτό, που ο Θεός επιτρέπει, ετερογονικός βεβαίως, να αποκαλύπτονται αυτοί που θέλουν, που διεκδικούν να μας πούν την αλήθεια, την ειλικρίνεια, ότι έχουν ένα ήθος κλπ. Τα ίδια τα πράγματα τα οποία αυτοί το ομολογούν να τους διαψεύδουν. Οπότε, γιατί εμείς να πιστέψουμε από αυτούς που πήγαν, που θα μπορούσαν κάλλιστα, όχι οι ηγέτες, όπως αποφάσισαν αυτές οι τοπικές εκκλησίες να μην πάνε, θα μπορούσαν και οι επίσκοποι να μην πάνε. Ή και άλλες τοπικές εκκλησίες. Γιατί, για να συνομπάρουν κάποιον, όχι. Για τον σκοπό που ετέθη. Ποιος σκοπός ετέθη, η ενότητα. Την έχουμε, όχι. Μα με το να πάμε εμείς, στρεφόμαστε κατά του σκοπού της συνόδου. Γιατί ήδη, αφού δεν πήγαμε, σας λέω εγώ την τελευταία μέρα που ήταν να αρχίσουμε οι εργασίες, αφού δεν ήταν, εγώ τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω, θα έλεγα, ο σκοπός για τον οποίο βρίσκομαι εδώ, έχει και ενωθεί. Δεν υπάρχει τέτοιο σκοπός. Ποια ενωθεί, ποια ενωθεί να μιλήσω. Καταλάβετε. Είναι σαν μια οικογένεια η οποία βρίσκεται στα όρια του διαζυγίου. Τους έχουν πάρει είδηση δηλαδή. Από τους καμπάδες, τις φωνές, τη γειτονιά. Και λέγουν να οργανώσουν μια εκδήλωση κοινωνική και να καλέσουν όλες τις άλλες οικογένειες προκειμένου να τους μιλήσουν για την ενότητα. Στέλνονται τα παιδιά κατά των γονέων, οι γονείς μεταξύ τους. Έτσι αυτή την εικόνα παρουσιάσαμε. Δεν νομίζω ότι λέω υπερβολές. Και λέμε εμείς παρόλα θα την κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Οφείλουμε να δώσουμε μαρτυρία ενότητας. Διότι είναι προσταγή. Ποιανού. Κυρίου. Ή ναός είναι. Καλά. Ή ναός είναι. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Απλοϊκότερα.
Έλατε που τα πω όμως ο Χριστός, ότι την ενότητα αυτή για την οποία μίλησε είναι πραγματικότητα η οποία ακτίζω στα πράγματα αυτή. Την δόξα μην δε δοκάφνη, δε δοκάφνης. Πότε, για τις Πεντηκοστές. Έχοντας την Πεντηκοστή λοιπόν, και όχι μαγικά και όχι όλοι, αλλά αυτοί που θα την κρατούσαν, θα είχαν την δυνατότητα να βλέπουν αυτή την δόξα και να γίνονται ένα. Έλατε που είναι από χέρι οι άνθρωποι, οι αιρετικοί δηλαδή, εκτός της δόξας αυτής, δηλαδή της ακτής του Θεοποιού ενεργείας, για την οποία θεσμικά λένε ότι είναι κτιστή. Μας το λένε δηλαδή υβριστικά, είναι κτιστή, σαν τον Βαρλάμ, που έλεγε στον Άγιο Βαρλάμ, και εμείς παρόλα αυτά λέμε να βρεθούμε όμως, να βρεθούμε, να βρισκόμαστε, έτσι για να δείχνουμε μαρτυρία σε άλλους, σε ποιους, ότι γίναμε ένα επειδή πιστεύουμε στον Χριστό, λέει το κείμενο, και στον Τριανικό Θεό. Θα λες και ο διάβολος δεν πιστεύει. Και πιστεύει και εφρύσει. Λέει και είναι γιατί και ο Άγιος και ακούς τα λεπτά είναι ειδικά. Δηλαδή λέμε πράγματα. Με συγχωρείτε που είναι, τι να πω, παράλογα. Δηλαδή ενέρχονται από τα ίδια τα γεγονότα. Δεν χρειάζεται εδώ θεολογική σπουδή διδακτορικά για αυτό το πράγμα που είπα τώρα και το οποίο έγινε βούκινο. Έγιναν αντεκλήσεις για αυτά τα πράγματα. Αλλά, εγώ μία κουβέντα την κλείνω με αυτό, θα σας πω, υπήρχε σκοπιμότητα. Ποια είναι η κατάσταση. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας σκεφτεί μια ερώτηση. Ο ιστορικός μέλλοντος, πώς θα κρίνει ιστορικά αυτή τη σύναξη αυτού του κομβλαδίου των αντικομμουνιστών. Ποια είναι δηλαδή αυτή η ιστορική αιτιότητα που οθεί αυτούς όλους τους γείτορες της Ορθοδοξίας να υποταχθούν στο άρμα του παπισμού. Γιούν τα φροντίδωρα τι δεν θα το πω. Και κάτι άλλο. Με αυτό με προκαλείτε. Κοιτάξτε, όπως εγώ το κατάλαβα, όπως εγώ το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα απλώς επιστημονικός, αλλά το κατάλαβα πνευματικός, αυτά τα πράγματα που τα βγάζουν μάτι. Αν τα μάτια μας βλέπουν πνευματικά και τα αυτιά μας ακούν, οι αισθήσεις μας λειτουργούν, στο μέτρο που θα λειτουργήσουν θα φανούν και τον καθένα. Το να το ξέρετε αυτό, αν σας το πω, θα μπορεί να έχει ο λόγος μου αντίλογο. Το λέει ο Άγιος Γιώργος ο Θεολόγος, το επαναλαμβάνει ο Άγιος Γιώργος ο Παναγιώτης. Κάθε λόγος έχει αντίλογο. Στον βίο όμως, και εννοεί βίο τον αγιοπνευματικό, ποιος είναι ο αντίλογος, δεν υπάρχει αντίλογος. Γιατί είναι το πνεύμα του Θεού, το οποίο στο πιστοποιεί αυτό το πράγμα ότι είναι έτσι. Με το να στο πω, δηλαδή εγώ, και να το ξέρεις ακουστικά, δεν βοηθάει. Πρέπει πνευματικά να το καταλάβεις και στην προσπάθειά σου να το καταλάβεις πνευματικά θα κάνεις ήδη πολύ μεγάλες προόδους πνευματικές και θα καταλάβεις και αυτό. Αντιλαμβάνεις τώρα την απάντησή μου. Δηλαδή το ερώτημα μπαίνει σε πνευματική βάση και η λύση του είναι η πνευματική εγρήγορση, η κατένυση που σημαίνει στην πράξη βρίσκομαι διαρκώς εν μετανία και προσευχή. Δηλαδή τι θα πει εν μετανία, όχι και τι έχω κάνει. Ούτε έχω σκοτώσει, ούτε έχω μοιχέσει, θα είναι αστεία πράγματα. Μετάνοια είναι η διαρκής επαναφορά του ηγεμόνα νου στον Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι φως, το φως αυτό του παρακλήτου έρχεται και μας φωτίζει και τότε βλέπουμε κάθε φορά και βαθύτερα και μεγαλύτερα σφάλματα. Ώστε να φύγουν τα μάζα και να μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά. Ενώ όσο δεν τα βλέπουμε ακόμη, καλά είναι να τα πληνούμε. Όταν τα πληνωθούμε και λέμε θέλουμε εγώ, έτσι που είμαι δεν βλέπω και δεν είσαι με, αυτό είναι το κλειδί. Αυτός είναι ο μαγνήτης που ευχεί τον Θεό σου, αυτός είναι ο διακόπτης που συνδέει την πηγή του φωτός με τον λαμπτήρα που είμαστε εμείς. Έτσι για να μην τα βλέπουμε αυτονομημένα τα πράγματα. Ορίστε, σε λίγο. Ναι, και ουσιαστικά και αφορικά
συζητήσουμε θέματα τα οποία θα καταργήσουν αρχικά με τρόπο να αλλαγητευτούν οι θέσει και των δύο, να είναι πιο εύκολο στο πλήρωμα τη Εκκλησία, να είναι πιο υγιέ. Δεν μπορούμε να χρεώσουμε, νομίζω, μορφή σε αυτούς, όχι, αυτή τη σκέψη. Κοιτάξτε, η μία άποψη είναι αυτή που εκθέσατε. Πηγαίνουμε εκεί και δίνουμε μάχη. Και εγώ μάχη μου είμαι, πανεπιστημιακός, όταν όμως το ποσοστό των συναδέλφων σε μερικά πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι πάνω από 90%, είναι όχι απλώς δύσκολο, το δύσκολο δεν πειράζει, φαίνεται και η γη ως μάταιο. Ως μάταιο γιατί είναι δεδομένη εγκατασκευής η υπόθεση. Και δεν το λέω έτσι από μόνος μου. Όταν τα διάβαζα αυτά ως φοιτητής για την μέτουσα να συνέλθει από τον Άγιο Ιουστίνο Ποβόλης, ήταν ερωτηματικά και πού το ξέρει, έλεγα, ο πατήρ Ιουστίνος, ότι δεν είναι όριμα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι όριμα, δεν το καταλαβαίνω. Έλατε όμως όταν βρέθηκα και εγώ σε μια ηλικιακή οριμότητα και επιστημονική και έφτασα να είμαι στην έξοδο μου τώρα, είδα και κατάλαβα η γνώμη μου νόμιμη όταν ένα συνέδριο εκ προημίου είναι αντικανονική και παράνομη. Λέω δεν θα πάω. Δεν θα τους νομιμοποιήσω με την παρουσία μου. Κοντολογής, αυτό είπε ο Άγιος Πυραιός. Δηλαδή, και όχι μόνο. Το έχει πει και ο Μητροπολίτης Νέας Μύρνης και κάποιοι άλλοι που παρετήθησαν διαδοχικά από την αντιπροσωπεία. Γιατί το επιχείρημα το οποίο είναι το ισχυρότερο, γιατί όλα τα άλλα δεν μπορείς να τα προδικάσεις, είναι ότι πώς θα πάω εγώ σε ένα σώμα, ως αρχιερέας, που λέγεται συνοδικό σώμα και δεν θα είμαι συνοδικός. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσω. Αφού δεν θα ψηφίσω, γιατί να πάω, για να νομιμοποιήσω τον χειρισμό των πραγμάτων αυτών από ένα σώμα προκαθημένων που δεν υπάρχει στην εκκλησιαστική ιστορία. Εμένα προσωπικά με κατηγόρησε συνάδελφο, περνώντας με αυτό ένα λαϊκό δικαστήριο, δηλαδή σημαίνει άτυπη συνεδρίαση, ότι δεν έχω εκκλησιαστικό φρόνημα. Ήμουν ακατάπληκτος όχι για την κατηγορία, αλλά για εκείνον που μου το έλεγε, τον ονόητο. Οπότε το ερώτημά μου ήταν, πότε τεκμέρεται ότι εγώ δεν έχω εκκλησιαστικό φρόνημα. Και μου είπε, για να δείτε το σκότος που υπάρχει και την ανέδεια υπάρχει. Παράδειγμα, γιατί όταν είσαι αμαθής, έχεις και την έβαση, μου είπε ότι δεν κάνω υπακοή στις αποφάσεις της Συνόδου του Πατριαρχού. Πράγματι, εγώ δεν συμφωνούσα, γιατί αυτές οι σύνοδοι έχουν εκβάλει σε αυτά τα κείμενα. Και από τότε έλεγα ότι είναι απαράδεκτα. Και φυσικά δεν τα δεχόμουν.